Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Dirty 98,6. Παρασκευή 27 Μαρτίου, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, ένα απόγευμα διαφορετικό από τα άλλα εδώ, στο στούντιο Dirty 98,6, με εκλεκτό προσκεκλημένο μας, τον Νότι Σφακιανάκη. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Βουλά μου. Καλώς σας βρήκα. Πολύ χαρήκαμε που ήρθες. Πολύ χαρήκαμε που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μας να πιούμε αυτό το ωραίο καφεδάκι που το έχουμε καθιερώσει. Το πίνουμε μια φορά το χρόνο. Εγώ πίνω μέντα. Εσύ πίνεις μέντα. Εγώ όμως πίνω καφέ. Γιατί είμαι με τραχυπρόθυμη. Και το περίμενα και πώς και πώς. Ναι. Σου φτιάξαμε τσάι ακριβώς γιατί είσαι με το λαιμό σου. Είμαστε ενείς ο φουγάρας. Δεν είναι ο λαιμός, είναι η βροχή. Είναι η βροχή. Τραχυβροχίτιδα. Είναι αρκετά βαρύ το κρύωμα και είναι μια εβδομάδα τώρα που με τυρανάει. Με αντιβιώσεις, με διάφορα. Εγώ πήρα. Τη γλίτωσα όλη τη χρονιά, ας πούμε, που διανύουμε τώρα και την πάτησε τελευταία στιγμή. Έτσι ακριβώς το έπαθα κι εγώ. Και έλεγα, αχ, έλεγα σε όλους τους υπόλοιπους, κοροϊδεύα και λίγο. Εγώ τη γλίτωσα και φέτος. Δεν έχω πάρει καθόλου αντιβίωση όλο το χειμώνα και τη σκαπούλερα. Και ήρθε λοιπόν μια ωραία μέρα που ξύπνησα και δεν μίλαγα. Να μια αντιβίωση μια εβδομάδα τίποτα. Δεύτερη αντιβίωση, δεύτερη εβδομάδα τίποτα. Γιατί αυτή η Ογκμεντίν δεν πιάνει. Ογκμεντίν πήρα, αμοξίλ πήρα τίποτα και τελικά κλαρισίτ. Οπότε δεν θέλω να στεναχωρήσω. Νότιμο, αλλά είναι πιθανό να μην τη βγάλει με την πρώτη αντιβίωση το φοβάμαι, καθαρή. Το φοβάμαι ότι δεν έχει δουλέψει. Ναι. Γιατί είναι μια εβδομάδα που την παίρνω. Δεν έχει δουλέψει. Τον ντόκτορ. Ναι. Τηλέφωνο τον ντόκτορ και όλα. Του το είπα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα κάνουμε παρέα για 2 ώρες. Θα πιούμε εσύ το τσάι σου και εγώ τον καφέ σου, τον καφέ μου για να ακριβολογούμε. Και θα πούμε τα νέα μας βασικά. Και έχουμε ό,τι με ρωτάς, θα λέω. Ό,τι σε ρωτάω. Και έχει και ένα τραγούδι ο τελευταίος δίσκος που λέει «Εγώ ποτέ δεν κρύπτηκα», που μέσα λέει «Με ρωτάς, σ' απαντάω». Εγώ το ξέρω ότι θα μου απαντήσει ό,τι σε ρωτήσω. Και το ξέρω ότι γι' αυτό και έρχεσαι με αυτή την ωραία διάθεση και με αυτή τη χαρά σε αυτόν εδώ το σταθμό. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά όταν πηγαίνεις κάπου που σε προσκαλούν, πηγαίνεις γιατί το θέλεις. Άμα δεν θες να πας, δεν πρέπει να πας. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Γιατί διαφορετικά υποκρίνεσαι. Εμένα είναι χαρά μου κάποια στιγμή να βρίσκομαι με κάποιους ανθρώπους, να μιλάω. Γιατί ξέρεις, μου λείπει κιόλας να έρχομαι σε επικοινωνία με τον κόσμο. Και αν δεν υπήρχατε και εσείς και είχαμε να κάνουμε μόνο με τους άλλους, γιατί υπάρχουν οι αυτοί και οι άλλοι. Οι άλλοι οι οποίοι, ας πούμε, κάνουν τα χίλια μύρια, ας πούμε, και, ξέρεις, παρουσιάζουν πρόσωπα τα οποία δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στο προσκήνιο ή δεν μιλάω μόνο για το τραγούδι τώρα, έτσι μιλάω γενικότερα. Ναι, βεβαίως. Παρουσιάζουν και κάνουν αρεστούς ανθρώπους οι οποίοι γίνονται υπουργοί, πρωθυπουργοί, βουλευτάδες και τα αρέστα, οι οποίοι καταδυναστεύουν τους λαούς, αλλά κάποια στιγμή έχουν κοροϊδεύσει τον κόσμο. Να μου πεις τώρα ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, ναι. Εμείς φταίμε για όλα. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε ποιος μας κοροϊδεύει. Γιατί άμα σε κοροϊδέψω μια, έχεις δικαιολογία, ρε παιδί μου, δεν ήξερες. Άμα σε κοροϊδέψω 7 φορές, έχεις δικαιολογία. Όχι, δεν έχεις. Ναι, είμαι απατεώνας. Δεν πρέπει να με αποφάνεις. Εσύ είσαι απατεώνας, εγώ τι είμαι που με έχεις κοροϊδέψει 7 φορές. Ναι. Νους. Το νι, σημαντικό γράμμα. Το αφαιρέσαμε από την γλώσσα μας. Δεν υπάρχει το νι πλέον. Το χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν. Δηλαδή, όπως σου έλεγα προηγουμένως, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λαμία, στη Μυτιλίνη. Το χάσες, τελείωσες, δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις πραγματικά. Δηλαδή, δεν έχεις καμία απολύτως σχέση με τον Έλληνα, με όλη τη σημασία της λέξεως. Διότι η Ελλάδα σημαίνει πνεύμα. Όταν λοιπόν το πνεύμα το σκοτώνεις, γιατί το πνεύμα είναι ο λόγος, έτσι δεν είναι? Από εκεί προέρχεται. Βεβαίως. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Εάν λοιπόν ο λόγος σου παραποιηθεί, το έχασες, τελείωσες. Δεν έχεις σωτηρία. Πρέπει να κάνεις μεγάλη προσπάθεια για να γυρίσεις πίσω, να πας στα ίσια. Εσύ πιστεύεις ότι έχουμε περιθώριο να γυρίσουμε πίσω, να πάρουμε τα ίσια μας? Τα ίσια μας του παρελθόντος όχι. Δηλαδή του βαθέως παρελθόντος όχι. Των Ελλήνων, των πραγματικών Ελλήνων. Το να βρούμε τον δρόμο του προσφάτου παρελθόντος, συγγνώμη, ίσως για να το κάνουμε, για να προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να γίνουμε πάρα πολύ αυστηροί πρώτα με τον εαυτό μας και κατ' επέκταση με τους άλλους. Δηλαδή, γίνομαι αυστηρός, έχω εσένα τον εκπρόσωπό μου που εγώ σε έχω ορίσει εκπρόσωπό μου, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είσαι κατάλληλος και σε απολύω. Με λίγα λόγια, εάν είμαστε αυστηροί καθ' ολοκληρία, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διαφεντεύουν τις ζωές μας και μας φέρνουν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας κάποιους ανθρώπους, ναι, της πείνας κάποιους άλλους, πολλούς, της δυστυχίας, ναι, κάποιους άλλους, του εξευτελισμού κάποιους άλλους,
με κανένα απολύτως δικαίωμα. Εάν λοιπόν εμείς το επιτρέπουμε, γιατί τους ορίζουμε ως υπαλλήλους μας για να μας λύσουν τα προβλήματα με περισσότερες γνώσεις και δεν το κάνουν και δεν τους απολύουμε, είμαστε αξί της μοίρας μας. Δεν πιστεύεις ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και με τη συχνότητα που γίνονται εκλογές και με τις αλλαγές που είδαμε να συμβαίνουν με τη νέα χρονιά, έχουμε αλλάξει κατεύθυνση? Πιστεύεις ότι είμαστε στην ίδια κατεύθυνση? Δεν πιστεύεις ότι ο λαός κάτι λίγο πήρε χαμπάρι και προσπαθεί να κινηθεί προς με άλλη κατεύθυνση? Από την στιγμή που το παρελθόν είναι πρόσφατο, όπου υπήρξε η ασυδοσία, η ανομία, πολλά αλφαστερητικά τέλος πάντων, έχουμε χάσει την μπάλα. Ζούμε με χρήματα τα οποία ποτέ δεν παράχθησαν από εμάς. Δεν τα βγάλαμε. Ξοδεύαμε λεφτά τα οποία μας έδιναν και η τράπεζα. Η τράπεζα τι σου δίνει? Η τράπεζα είναι κλέφτης, είναι τοκογλύφος. Η τράπεζα είναι η μέγιστη μάστιγα. Η τράπεζα είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας. Και αυτοί που διαφεντεύουν σήμερα τον πλανήτη είναι οι τραπεζίτες. Όχι οι τραπεζίτες του τύπου ο Σάλας, ο Κοστολάλας, αυτοί οι μπροστάριδες δηλαδή. Οι τραπεζίτες οι πραγματικοί, που είναι πέντε ολιγιόλοι σε όλο τον πλανήτη, στους οποίους ανήκουν όλα τα υπάρχοντα του πλανήτη. Το 95% των υπάρχοντων του πλανήτη. Και όλοι οι άλλοι μοιραζόμαστε το 5%. Τόσο κορόιδα. Λοιπόν, αυτοί έχουν στήσει ένα παιχνίδι με τις τράπεζες, όπου αυτή τη στιγμή τα κράτη είναι υπάλληλοι τους. Τα κράτη βρίσκονται υποκατοχή. Δεν το έχουμε καταλάβει. Διανύουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το έχω πει πριν από αρκετά χρόνια. Δηλαδή, όχι μαγιά. Εγώ ήξερα, εγώ είδα, εγώ προφήτης. Όχι. Απλά με μαθηματική ακρίβεια, αντί στις εξελίξεις των πραγμάτων, σε βγάζουν σε ένα συμπέρασμα. Αυτό το συμπέρασμα, λοιπόν, εγώ το έβγαλα πριν από χρόνια. Με την εξέλιξη των πραγμάτων, εδώ θα καταντήσουμε, εδώ θα καταλήξουμε. Διότι όταν σε κλέβουν στο χρηματιστήριο και μετά σε στέλνουν στην τράπεζα, επίτηδες σε πήγαν στο χρηματιστήριο, για να σου πάρουν την περιουσία, για να σε βάλουν μέσα, να είσαι χρεωμένος, άρα εχμάλωτος, να σε στείλω στην τράπεζα, να σου γλυκάνω το χάπι εκείνη τη στιγμή που σου πήρα τα φραγκάκια. Να πάρεις ένα δανειάκι. Σε στέλνω λοιπόν στην τράπεζα για να μην νιώσεις ότι είσαι τελείως χαμένος. Παίρνεις λεφτά να κάνεις διακοπές στη Μύκονο, Σαντορίνη, δεν ξέρω τι, να πας σε Ροτοδάνεια, δεν ξέρω. Όλα αυτά τα κόλπα λοιπόν που στήσανε, τα στήσανε σκόπιμα. Πραγματικά σε εχμαλώτησαν χωρίς γυρισμό. Αυτοί λοιπόν που κάνουν αυτό το παιχνίδι είναι πέντε όλοι στον πλανήτη ολόκληρο. Και τους ανήκουν όλα αυτά τα κόλπα των τραπεζών, τα τραστ, τα μεγάλα. Δεν είναι δηλαδή μικροτραπεζίτης, ας πούμε, στην κάθε χώρα της Ελλάδος. Η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι ελληνικές. Το ξέρετε αυτό. Ότι δεν είναι ελληνικές. Λέει η Τράπεζα της Ελλάδος ελληνική δεν είναι, ιδιωτική είναι η τράπεζα. Τώρα με παραπέμπεις στη συζήτηση που είχαμε την περσινή, που μου έλεγες ότι θα προσφύγεις κατά κάποιες τράπεζες που σου είχαν στείλει ένα χαρτί για τους... Ναι. Που μου λέγες με τη γυναίκα που πήγες να σηκώσει λεφτά η γυναίκα από το λογαριασμό και μου λες ξαφνικά μου είχαν... Δέσμευσαν τον λογαριασμό μου, διότι εγώ αρνούμουν να πληρώνω αυτό το λεγόμενο απόλυτα προσβλητικά χαράτσι, δηλαδή σαν να είμαι Τούρκος υπήκος. Και μου μιλάνε Τούρκικα. Μου λέγανε το χαράτσι πρέπει να το πληρώσει. Το χαράτσι, άμα το πληρώσει και η μάνα σου, βρε, κέρατο βερνικωμένο, θα το πληρώσω. Χαράτσι θα σου πληρώσω εγώ. Τουρκοκρατούμενη είναι η πατρίδα μου. Ελένο, τρισάθλιο το Μάρι. Όχι. Δεν σου πληρώνω κάτι που δεν σου οφείλω. Πρώτα απ' όλα, εσύ ποιο είσαι? Λέει το κράτος. Το ποιο? Ποιο κράτος, βρε. Ακράτεια. Τίποτα. Πλάκα είσαι. Ένα αστείο κακό. Το οποίο καταδυναστεύει την ζωή και την ψυχή μας. Αυτό λοιπόν το κράτος. Βρικόλακα, στο οποίο ρουφάει το αίμα, κάνει αφέμαξη, ήρθε να μου πάρει χρήματα μέσα από τον λογαριασμό μου, χωρίς να με ρωτήσει, με τη συνένεση της τραπέζης με την οποία εγώ έχω συνάψει συμπόλαιο, που λέω ότι τα χρήματά μου στα δίνω, δε. Ναι. Και εσύ τα δανείζεις αριστερά-δεξιά τα χρήματά μου, τα δανείζεις, εμένα μου δίνεις, ας πούμε, 2% και τα δανείζεις στην Εύη που πηγαίνει να πάρει δάνειο 15%. Είσαι το κογλύφος, λοιπόν. Τα χρήματά μου, λοιπόν, εσύ επέτρεψες να μου τα δεσμεύσει το κράτος πλάκα για κάτι που δεν οφείλω. Ο έμφυα λέει ή ετιδέ. Πρώτα απ' όλα μας βάζουν όλα αυτά με γράμματα, τα αρχικά δηλαδή των λέξεων. Ναι. Και χάνουμε την έννοια των πραγμάτων. Δεν ξέρω τι σημαίνει ετιδέ. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Ούτε έμφυα. Κυριολεκτικά δεν ξέρω τι σημαίνει. Είναι λοιπόν ένας φόρος για το σπίτι που εγώ έχω κτίσει, που αγόρασα το οικόπεδο, έκτισα το σπίτι μου με υλικά που όποτε αγόραζα για να κτίζω, πλήρωνα. Τη μεσολάβηση του κράτους, τον φόρο, το 23%. Δεν πλήρωνα. Σε κάθε τι που αγόραζα. Κάθε τέτοια αγορά, βέβαια. Και σε κάθε τι που πλήρωνα τους ανθρώπους που κάνανε τις εργασίες, πάλι πλήρωνα το κράτος. Πάλι φόρο πλήρωνα. Και στο τέλος, ας πούμε, ξαναπλήρωσα. Δηλαδή, έχω πληρώσει 44 φορές
για το σπίτι μου. Και έρχεσαι τώρα, βρε, λέει, νο, το Μάρι να μου πάρεις φόρο, κεφαλικό φόρο από το σπίτι μου, το οποίο έχω πληρώσει. Δηλαδή, πόσες φορές να με φορολογήσεις. Ξέρεις όμως γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι σκόπιμα και με σχέδιο έχουν καταστρέψει την παραγωγή στην Ελλάδα. Δηλαδή, δημιούργησαν προϋποθέσεις 40 χρόνια αυτά τα ελεηνά τομάρια που κυβέρνησαν. Δημιούργησαν προϋποθέσεις να χαθεί η παραγωγή από την Ελλάδα, να φύγουν δηλαδή από εδώ οι εταιρείες οι οποίες παρήγαγαν, με διάφορα τερτύπια, με συνέπεια να μην παράγεις τίποτα, άρα να είσαι αναγκασμένος να τα φέρνεις από το εξωτερικό, που σημαίνει ότι συνέχεια δίνει συνάλλαγμα για να μένει. Όλο αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται. Και στο τέλος, εάν κάποια στιγμή χρειαστεί να αποχωρήσεις από όλες αυτές τις συμμαχίες, συμμαχίες τώρα, διαβόλων. Να φύγεις από αυτή τη συμμαχία, τέλος πάντων, στην οποία βρίσκεσαι, να μην μπορείς να το κάνεις, γιατί δεν έχεις επάρκεια. Δεν έχεις τα απαραίτητα για να ζήσεις. Δεν είσαι αυτάρκης, άρα είσαι εχμάλωτος. Μας εχμαλώτησαν λοιπόν με ένα πάρα πολύ έξυπνο, πονηρό, υπόγειο τρόπο, και υπεύθυνοι όλων αυτών είμαστε εμείς, ο λαός δηλαδή και οι λαοί γενικότερα, που επιτρέπουμε στους υπαλλήλους μας, που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι δικοί μας υπάλληλοι, να μας καταδυναστεύουν, διότι τελικά είναι υπάλληλοι κάποιων συμφερόντων τα οποία εξυπηρετούν πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό το λόγο δεν ντρέπονται, διότι εξ αρχής γνωρίζουν τι πάνε να κάνουν. Γι' αυτό τους βλέπεις, ας πούμε, και στην αρχή λένε θα κάνω, θα, και μόλις βρεθεί με αυτόν που θα του έκανε, θα του έδειχνε, αγκαλιάζονται και φιλούνται. Δεν γίνεται παρένα. Με αυτόν με τον οποίο βρίζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν γίνεται να βρίσκεσαι κάποια στιγμή στις αγκαλιές και στα φιλιά. Δεν γίνεται. Ή τη μία έλεγες ψέματα όταν τον έβριζες, ή τώρα υποκρίνεσαι που τον αγκαλιάζεις. Διάλεξε και πάρε. Όμως όλοι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να μας κοροϊδεύουν. Μας περιπέζουν. Εμείς οι λαοί τι κάνουμε? Πρέπει να τους χαστουκίζουμε. Όχι κυριολεκτικά. Δηλαδή πρέπει να τους αποβάλουμε. Όλους αυτούς με τη μία. Τον κάθε Τσίπουρα, τον κάθε Βενιζέλο, τον κάθε. Όλους. Πρέπει να τους διώχνουμε αμέσως. Μόλις καταλάβουμε ότι αυτό που κάνουν είναι επιζήμιο για το κοινό συμφέρον, πρέπει να τους αποβάλουμε με τον χειρότερο τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Η δικαιοσύνη. Τιμωρία. Είμαστε ο κυρίαρχος λαός, οι εργοδότες είμαστε εμείς, έτσι. Είμαστε οι εργοδότες. Οι λαοί είμαστε οι εργοδότες. Κάποιων εξημών που βγαίνουν από τα σπλάχνα μας. Τους βγάζουν μπροστά μας, τους κάνουν αρέστους, τους κάνουν ηγέτες μας και μας κοροϊδεύουν και κάνουν πράγματα εις βάρος μας. Πρέπει να τους τιμωρούμε. Επιβάλλεται. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Παρακαλώ, όχι, αλλά εγώ θα σου πω, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Είχα διαβάσει πρόσφατα, μπορεί να είναι και πάνω από ένα χρόνο. Έτσι λέγω. Πριν. Ναι. Προχθές και ήταν πριν από τέσσερις μήνες. Πρέπει να είναι ένας χρόνος τουλάχιστον. Με αφορμή πάλι. Ήταν μια επιστολή, τέλος πάντων, μιας μητέρας. Δεν είχε να κάνει με οικονομικά, με πολιτικά, με τίποτα. Ήταν μια επιστολή μιας μητέρας που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με το παιδί της και τέλος πάντων έφτανε η γυναίκα. Είχε γράψει μια επιστολή ορότατη και προς το σχολείο και προς το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, τέλος πάντων. Έφτανε να ζητούσε ουσιαστικά την τιμωρία για κάτι που συνέβη στο παιδί της. Mm-hmm. Και κατέληγε η ίδια στο υστερόγραφό της. Και έλεγε όχι. Αλλά πού ζητάω να αποδοθεί ευθύνη? Σε τι, σε μια μικρή κοινωνία όπως ένα σχολείο, που είναι τι, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας, της κοινωνίας που ζούμε, όπου επικρατεί απόλυτη ατιμωρησία? Η γυναίκα εξέφραζε το παράπονό της για μια αδικία που έγινε στο παιδί της. Αλλά αυτό συνειδητοποίησε το τι συμβαίνει. Είναι γενικότερο. Και προσωπικά με έβρισκε απόλυτα σύμφωνη και εγώ πιστεύω ότι ζούμε σε ένα κράτος ατιμωρησίας. Ναι, κοίταξε. Πέρυσι, κάποια στιγμή, μάλλον πρόπερση, του 2013, τον Νοέμβριο, Οκτώβριο, κάπου εκεί, Νοέμβριο μάλλον, σε μία απονομή που είχαμε κάνει, κάποια στιγμή μέσα στην κουβέντα, δεν ξέρω πώς ήρθε η κουβέντα τέλος πάντων, και αναφέρθηκα σε ένα συμβάν. Το συμβάν ήταν το εξής. Κάποιους εκπροσώπους του λαού τους είχαν φυλακίσει, τους είχαν πάρει, τους είχαν βάλει φυλακή, τους οποίους αποφυλάκησαν πρόσφατα, διότι πέρασε το 18 ναι, ναι. Και θεωρούσα ότι είναι απόλυτα αντισυνταγματικό. Εάν δεν αποδείξω ότι είσαι πραγματικά ένοχος για κάτι, δεν έχω κανένα δικαίωμα να σε φυλακίσω. Αυτό ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, είσαι αθώος μέχρι να αποδείξω τον αντίον. Δεν είσαι ένοχος μέχρι να αποδείξω εγώ
να αποδείξεις εσύ ότι είσαι αθώος. Δεν σε κατηγορώ ως ένοχο για κάτι και έχεις εσύ την ευθύνη να αποδείξεις ότι είσαι αθώος. Εγώ που σε κατηγορώ πρέπει να αποδείξω ότι πράγματι έχεις κάνει το έγκλημα. Σε βάζω λοιπόν φυλακή και τότε είχα πει ότι είναι απαράδεκτο, τελείως απόλυτα απαράδεκτο να φυλακίζουν ανθρώπους. Και πηγαίνετε απέναντι σε όλους αυτούς που δημιουργούν αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί αύριο θα είστε εσείς. Εσάς θα φυλακίσουν, με κάποιους τρόπους τέλος πάντων. Τότε με είπανε Χρυσαυγίτη, δεν ξέρω τι. Εγώ το μόνο που είμαι Έλληνας. Δεν έχω τίποτα άλλο. Δεν έχω χρώματα, δεν έχω κόμματα. Έχω βάλει τελεία σε αυτά από πολύ μικρός. Δεν έχω δηλαδή την ανάγκη κανενός να με καθοδηγήσει από τους πολιτικούς. Ενώ το έχω. Δεν χρειάζομαι αυτούς. Αυτοί είναι υπάλληλοι μου για να διεκπαιρεώσουν κάποιες υποθέσεις, τέλος πάντων, τις οποίες πρέπει να τις διεκπαιρεώσουν άλλοι και όχι εμείς, ο καθένας μας ξεχωριστά. Γι' αυτό λοιπόν ορίζουμε κυβερνήσεις. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Αυτοί όμως είναι παράνομοι. Κάνουν τελείως παράνομα πράγματα. Που είπες προηγουμένως για την κυρία, για τη δικαιοσύνη. Τι δικαιοσύνη, ποια δικαιοσύνη. Πού δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι δικαστές, τέλος πάντων, που είναι σε κάθε χώρα κάτω από τον Θεό, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να ορίσουν να σε βάλουν φυλακή ή να σε αφήσουν ελεύθερο. Έτσι, δεν διαφεντεύουν τη ζωή σου. Ναι, ορίζουν τη ζωή σου λοιπόν. Πρέπει να είναι αδέκαστοι, απόλυτα. Όταν ακούς υπουργούς δικαιοσύνης να λένε θα γίνει δίκαιη δίκη, είναι γελίος ο τύπος αυτός. Όποιος το λέει αυτό. Δεν υπάρχει. Οι εκφράσεις αυτές με την. Πώς να το πω. Ανετροέπεια που τους διέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θα έπρεπε να μας φωνάζει ότι είναι ακατάλληλη. Δίκαιη δίκη, υπουργός δικαιοσύνης και ήσουν και δικαστής, δίκαιη δίκη, υπάρχει και άδικη δίκη, ρε παρέα. Στο επιβεβαιώνει, είναι. Ναι, κατάλαβες. Στο φωνάζει λοιπόν. Ότι εμείς θα κάνουμε δίκαιη δίκη. Άρα κάποια άλλη υπονοεί ότι κάναν άδικες δίκες. Όλο αυτό το αλυσβερίς, όλο αυτό το παιχνίδι λοιπόν, θα έπρεπε να μας βαράει κουδούνες, να ανάβει φώτα να πούμε και να πάρουμε χαμπάρι ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδιά. Εδώ δεν πάει κάτι καλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά και δεν αλλάζει και τίποτα. Και θα μου πεις... Από ποιον θα αλλάξει η Εύη μου? Φυσικά, από εμάς θα αλλάξει. Έτσι. Και πες μου τώρα λοιπόν εσύ, που αυτή είναι η άποψή σου, είναι η στάση ζωής σου, είναι αυτό το οποίο πρεσβεύεις, έτσι. Έχουμε μιλήσει για τραγούδια μέχρι τώρα? Θα μιλήσουμε και για τραγούδια. Έχουμε μιλήσει για τραγούδια? Όχι. Όχι, γιατί? Διότι το τραγούδι είναι ένα τμήμα της ζωής μας. Η μουσική που κάνουμε, αυτό που αγαπάμε, είναι ένα μέρος της ζωής μας, το οποίο είναι, έχει το μερίδιο του. Το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο μερίδιο είναι κοινωνικό. Ναι. Που θα πρέπει να μας αφορά, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για αυτά που μας πονάνε. Για μας αυτά πονάνε, που πραγματικά... μας προβληματίζουν, που ζούμε έτσι. Καθημερινά, βεβαίως. Ναι. Γιατί η ζωή γενικότερα είναι πολιτική στάση ενός ατόμου, ενός ανθρώπου. Το τραγούδι, η μουσική είναι ένα μέρος της ζωής του. Και του δίνουμε το μερίδιο του. Και ένας δικός καθρέφτης, θα έλεγα εγώ. Και αυτό είναι, βεβαίως. Αλλά είδες, θέλω να πω ότι εμένα τα ενδιαφέροντά μου δεν είναι μόνο η μουσική. Δηλαδή, με φωνάζεις εδώ, σαν τραγουδίστη, την από ότι βγάλαμε ένα δίσκο και έχουμε 16 τραγούδια και είναι αυτό, εκείνο και το άλλο και τα γράψαν οι τάδε και να παίξουμε τα τραγούδια. Ωραία. Και λοιπόν, τι είναι αυτό, καλλιτέχνης? Όχι. Εγώ δεν είμαι τραγουδιστής. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι επαγγελματίας, είμαι ερασιτέχνης. Και έτσι θα φύγω, ας πούμε, από αυτό το. Όλο αυτό που κάνω με τη μουσική. Πάντοτε ερασιτέχνης θα είμαι μέχρι τη στιγμή που θα αποχωρήσω ή θα πεθάνω. Δεν πρόκειται να γίνω επαγγελματίες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το τραγούδι με ενδιαφέρει μέχρι σε έναν βαθμό. Αυτό που με πονάει όμως είναι αυτό που συμβαίνει τριγύρω μου για να μπορώ να υπάρχω να τραγουδάω. Σε ποιους θα τραγουδάω? Σε αυτούς που πέθαναν? Σε αυτούς που είναι πεθαμένοι, όρθιοι αλλά πεθαμένοι όμως γιατί η ψυχή τους την έχουν σκοτώσει, που οι ίδιοι επέτρεψαν να τους σκοτώσουν τη ζωή? Πώς θα σου τραγουδήσω? Πώς θα σου πω τα τραγούδια αν δεν έχω την δύναμη, εγώ την ψυχική που μου την παίρνουν γιατί σε βλέπω μελαγχολικό συνέχεια? Καταλάβεις, είναι ένας κύκλος. Τι μπορούμε αντίσταση, να κάνουμε? Έλλη μου. Αντίσταση, επανάσταση. Σηκώνω το ανάστημά μου. Όταν όμως κάνεις επανάσταση επάνω το ανάστημα, γίνεσαι στόχος. Γιατί είναι μεγαλώνει το ανάστημά σου. Φαίνεσαι εύκολα. Όταν είσαι κρυψίνος, ας πούμε, δεν σε βλέπει κανένας. Απλάς. Ναι, απαρατήρητος. Ναι, αλλά αυτή την κατάσταση πια που φτάνει όλο και πιο κοντά στο όριο. Γιατί φτάνει όλο και πιο κοντά στο όριο. Δεν το περάσαμε όλοι. Τα περάσαμε τα όρια όλοι. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι μια πολύ μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας. Δεν το έχω εγώ αυτό. Τώρα φτάνει το σε αυτό το όριο. Το συμπολιτών που λένε όλοι πια. Όλοι δεν αναφέρονται ποτέ στους συμπατριώτες μας.
Δεν είμαστε συμπατριώτες από την ίδια πατρίδα δηλαδή. Είμαστε συμπολίτες που συνεπάγεται. Έτσι γλυκά γλυκά μας την κάνουν τη δουλειά, μας το φέρουν. Συμπολίτες μπορεί να είσαι από την Ουγκάντα. Συμπολίτες. Μην ζούμε όμως μαζί εδώ, στην Αθήνα, ας πούμε, και είμαστε συμπολίτες. Να είσαι συμπολίτης μου. Εγώ όμως αναφέρομαι και κόπτομαι περισσότερο για τους συμπατριώτες μου. Και μετά θα δω και εσένα. Πρώτα τους συμπατριώτες μου και μετά τους συμπολίτες μου. Καλό το να είσαι πολίτης, αλλά σε μια κοινωνία δικαιοσύνης απόλυτα μαζί σου. Συμπολίτες. Όταν όμως δεν είναι δίκαιος ο κόσμος, οι άνθρωποι δεν είμαστε δίκαιοι, πρέπει να προστατεύσω το σπίτι μου. Και το σπίτι μου είναι η πατρίδα μου. Δεν μπορείς λοιπόν να μου τη βιάζεις εσύ και να σε χαρακτηρίζω, να σε ονομάζω αμέσως συμπολίτη μου από τη στιγμή που βρίσκεσαι εδώ παρά τη θέλησή μου, χωρίς να με ρωτήσεις, παρά την άδεια που θα έπρεπε να έχεις πάρει, διότι έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Νόμιμα. Ναι. Δεν μπορεί να μιλάμε για νόμους από τη μία και από την άλλη το τελείως παράνομο να το ορίζουμε ως νόμιμο και να το βάζουμε ίσα και όμοια, ας πούμε, με το αυτόν που γεννήθηκε εδώ και έχει όλα τα δικαιώματα τέλος πάντων από τους προγόνους του κτλ. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν γίνεται. Ίσοι να είμαστε ίδιοι, δεν γίνεται να είμαστε. Δεν γίνεται. Το ίση φαντάζομαι ότι είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους περισσότερους στο κομμάτι που αναφέρεσαι. Να είμαστε ίσοι. Και όχι το ίδιοι. Να είμαστε ίσοι. Όταν πληρούμε τις προϋποθέσεις. Ναι. Δεν μπορεί να είμαστε ίσοι. Εσύ να εργάζεσαι, ας πούμε, 40 ώρες την ημέρα και εγώ κοπρίτης 12 και να έχουμε τις ίδιες απολαβές. Δεν γίνεται. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί θα σου απαντήσω ακριβώς όπως θα απαντούσα και στο φίλο μου, στον άντρα μου. Πώς, ναι, θα μου απαντήσεις. Εδώ που ζούμε έτσι είναι. Γιατί? Δεν είναι το ίδιο. Γιατί? Και εγώ που δουλεύω 40 ώρες και εσύ που δουλεύεις 12 δεν έχει καμιά διαφορά για κάποιους. Και εγώ που μπορεί να έχω 4 παιδιά και να είμαι άνεργη και εσύ που μπορεί να έχεις ένα παιδί να είσαι σε πολύ καλύτερη μοίρα, πάλι δεν είναι... Κοίταξε, από τη στιγμή που είμαστε σε ένα εργοστάσιο, όπου το εργοστάσιο λέει ότι το ωράριό μας είναι 2-10, ένα οκτάωρο λοιπόν, εάν σε αυτό το οκτάωρο εσύ εργάζεσαι και εγώ παραδίπλα λουφάρω και την δουλειά μου την κάνεις εσύ, δεν είμαστε ίσοι. Εγώ σε ρίχνω, σε εκμεταλλεύομαι. Έτσι. Άρα εσύ πρέπει να μου τον κόψεις το βράχνα, δηλαδή πρέπει να μου την κόψεις αυτή τη μαγιά. Αλλά δεν το κάνεις. Εγώ λοιπόν που έχω αυτή την διάθεση να σε εκμεταλλεύομαι, όλο και χειροτερεύω. Εσύ μου το επιτρέπεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις, ναι. Σίγουρα εγώ στο επιτρέπω γιατί μπορεί να είμαι πιο αδύναμη, γιατί μπορεί να φοβάμαι να αντιδράσω. Όρθωσε λοιπόν ανάστημα, μην περιμένεις άλλο να μπει μπροστά. Εντάξει, μπορεί όμως εσύ να έχεις κολλητό κάποιο προϊστάμενο. Κατάλαβες, κάποιο διευθυντή. Και με να φοβάμαι ότι θα χάσω τη δουλειά μου. Έτσι. Όταν λοιπόν φοβάσαι, η δειλία φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί όλοι φοβόμασταν. Βάζω και εμένα μέσα χωρίς να έχω καμία ευθύνη. Φοβόμασταν να ορθώσουμε ανάστημα και να πούμε σε κάποιους, ας πούμε, ότι παιδιά, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Διαφωνώ. Και στην ζωή, την, πώς να την πω, της εργασίας σου εκεί, να πεις στον τύπο αυτόν, δούλεψε να με, δεν θα σου κάνω εγώ τη δουλειά σου, και ας έχει προϊστάμενο φίλο. Ας την πληρώσεις δηλαδή την ύφη, γιατί θα την πληρώσω εγώ σήμερα, αλλά αύριο θα κερδίσεις εσύ. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Αυτό σημαίνει αλληλεγγύη. Δεν μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι πάντοτε μπροστά. Πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να μπούμε μπροστά, να βάλουμε τα στήθια μας δηλαδή μπροστά. Σε αυτό συμφωνώ. Σε μια γενικότερη έννοια θα το κάνεις. Δεν το κάνει κανείς. Τώρα δεν το κάνει. Ποτέ δεν το έκανε στην πατρίδα μας. Τα τελευταία δηλαδή 40 χρόνια. Τα τελευταία 40 χρόνια. Ναι, γιατί η πατρίδα μας έχει μια ένδοξη ιστορία που έχουν προταχθεί εκατομμύρια στήθη για να βρεθούμε εμείς έστω μέχρι εδώ που δεν έχουμε σήμερα. Σχέση εμείς με αυτούς. Πώς δεν έχουμε σχέση. Καμία. Πώς δεν το δείχνουμε με τις πράξεις μας. Α, εννοείς, δεν έχουμε σχέση τώρα εμείς με τους προγόνους μας. Πώς έχουμε σχέση. Φοβάμαι ότι δεν είμαστε οι απόγονοι του Λεωνίδα. Γιατί σκοτώθηκε ο Λεωνίδας. Δεν ξέρω, είχε κάνει παιδιά. Είχε μείνει ένας τότε, εκεί στη μάχη των Θερμοπυλών. Ένας επέζησε. Από τους Σπαρτιάτες και τους υπολείπους, τους Πλατεείς, ποιοι ήταν τέλος πάντων εκεί, οι άνθρωποι που έπεσαν για να είμαστε εμείς εδώ. Ο Εφιάλτης έμεινε. Δεν ξέρω τι είναι ως απόγονοι είμαστε. Με τη συμπεριφορά μας λέω, δηλαδή αυτοπροσβάλλομαι τώρα, αλλά μήπως πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε έτσι, να πάμε στον καθρέπτη και να πούμε ποιος σου ρε, δεν τρέπεσαι λιγάκι, ας πούμε. Ψήφιζες όλα αυτά τα τομάρια, τα οποία τα πίστεψες, 1, 2, 5, 10, ας πούμε, και σε κοροϊδεύαμε και το ήξερες, αλλά βολεύτηκες. Μήπως πρέπει δηλαδή να παραδεχθούμε το λάθος μας, ούτως ώστε να μην το ξανακάνουμε. Προς κοινό όφελος, για το καλό όλων μας. Και ιδιαίτερα των παιδιών μας. Δηλαδή αύριο στα παιδιά μας τι θα πούμε.
που θα ζήσουν χειρότερα από ότι εμείς. Μπορεί να είναι καλύτερα φαινομενικά, αλλά χειρότερα στην ουσία. Διότι τα παιδιά του μέλλοντος δεν θα έχουν πατρίδα. Θα είναι σαν τους Εβραίους, δηλαδή τους απάτριδες, ας πούμε, όπου γης πατρίς αυτοί το είχαν βγάλει. Για πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, να κάνουμε έτσι μια, να πάρουμε μια ανάσα και να συνεχίσουμε. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο. Περνάει πολύ γρήγορα η ώρα μαζί σου, Νοτή. Πάρα πολύ γρήγορα. Τρέχει ο χρόνος, οπού να μην έχω... Αυτός που λέγανε, είμαστε στον αέρα. Ναι. Α, ναι. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Ζωντανή εκπομπή είναι, θα βάλουμε ένα μπιπ. Αυτό που λέει ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του, ο χρόνος τρώει τα παιδιά του. Ο χρόνος είναι που μας τρώει. Ο χρόνος μας τρώει, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτός είναι. Λοιπόν, θα αφήσω στην άκρη τώρα τη συζήτηση που κάναμε στο πρώτο μέρος. Τώρα στο δεύτερο μέρος, λέω να κουβεντιάσουμε λιγάκι. Τι? Περί των προγραμμάτων σου. Ναι. Τι έχει το μενού, τι έχει το πρόγραμμα. Τελειώνεις αυτή την εβδομάδα? Τελειώνουμε αύριο. Αύριο, Σάββατο. Τι έξυπνος που είμαι, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω. Έξυπνος, όμορφος. Πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Και τώρα έχω μείνει στην κορυφή μόνος μου μετά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον. Και πολύ μετριόφρον. Πολύ μετριόφρον. Σε θαυμάζω. Σαν τους πολιτικούς. Αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, έχω πάρει τα χνάρια τους. Γιατί και εγώ, ξέρεις, μιλάω πολιτικά. Μήπως κατευθυνθώ προς. Μήπως ναι, το σκέφτεσαι να πολιτευτείς. Κοίταξε. Με ρωτούν με λανθασμένο τρόπο. Α. Θα το σκεπτόμουν. Αν δεν με ρώταγαν με λανθασμένο τρόπο. Αλήθεια, πες το μου τώρα. Να σου πω τον τρόπο που με ρωτάνε. Όχι, να μου πεις αν, θα σου αν πω. Και ποιος έχει πλησιάσει γι' αυτό. Όχι, θα σου πω τον τρόπο που με ρωτάει. Με ρωτάει και ο κόσμος. Ο κόσμος. Εγώ εκεί έχω τα ενδιαφέροντά μου. Δεν τα έχω στους άλλους. Αυτοί δηλαδή που σου κάνουν τις προτάσεις. Τι να μου κάνει πρόταση τώρα ο. Εντάξει, θα είχε ένα ενδιαφέρον να μας ακούσει. Μια μικρή αποκάλυψη. Κανένα ενδιαφέρον δεν έχει. Όχι, είναι προς απαξίωση. Δεν πειράζει. Για σένα μπορεί να είναι προς απαξίωση, για εμάς θα έχει ενδιαφέρον ακόμα και αν θα γελάσουμε απλώς. Όχι. Να μην γελάμε με αυτά. Αυτά δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα. Λοιπόν, ο κόσμος με ρωτάει και μου λέει, Νότι, γιατί δεν κατεβαίνεις στην πολιτική. Άκου τώρα προσβολή. Φίλε, όχι, μην το παίρνεις σαν προσβολή. Όχι, δεν είναι προσβολή, όμως ο άλλος. Θα σου πω γιατί. Το να κατέβεις, δεν είναι προσβολή να σου λέει να κατέβεις, τι είναι. Μένει στο ρήμα τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, όχι. Ο άνθρωπος σου μιλάει. Όχι, όχι. Δεν θα κάνω πλάκα. Κάποιος έρχεται και σε ρωτάει, γιατί έτσι και... χρησιμοποιείται αυτή η έκφραση. Α, να μην χρησιμοποιείται έτσι. Να γίνουμε πιο κυριολεκτικοί. Να γίνουμε δηλαδή πιο απόλυτοι. Όταν μιλούμε, η ομιλία, ο λόγος δηλαδή, είναι ο τρόπος σκέψης μας. Εάν η ομιλία μας είναι κουτουρέζικη, συνεπάγεται ότι και η σκέψη μας είναι κουτουρού. Κουτουρού γίνεται συνεννόηση. Όχι. Όχι, αλλά δεν μπορείς τώρα να μου πεις ότι δεν θα χρησιμοποιούμε και κάποιες εκφράσεις οι οποίες προκύπτουν από την καθομιλουμένη. Αυτή η καθομιλουμένη λοιπόν προέκυψε από την διάθεση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αισθανόντουσαν ότι είναι πολύ υψηλότερα από εσένα και λέγανε θα κατέβω στην πολιτική. Πραγματικά αισθανόντουσαν ότι κατέβαινα στο επίπεδό σου. Αντί να πούν θα ανέβω μαζί με τον λαό τον οποίο θα εκπροσωπήσω στην πολιτική, θα ανέβω δηλαδή. Θα ανεβάσω και εσάς μαζί με μένα που έχω περισσότερες ικανότητες και γνώσεις. Θα πάρω και εσάς από το χέρι να σας πάω ένα σκαλί παραπάνω. Όχι. Έλεγε θα κατέβω. Άρα στο επίπεδό σας να σας ξεγελάσω, να μιλήσω στη γλώσσα σας. Γι' αυτό βλέπεις κάτι πρωθυπουργούς, ας πούμε, κάτι υπουργούς να μαγγίζουν. Μαγγίζουν από το μάγκα, όχι αγγίζουν. Mm-hmm. Ναι, να μαγγίζουν, να κάνουν το μάγκα, ας πούμε, πρωθυπουργό τώρα να εκφράζεται σαν να είναι στη λαϊκή. Τι λέρε. Τύπου. Παράδειγμα, φέρουμε ένα παράδειγμα. Δεν τους έχετε ακούσει, ρε παιδιά, να με τώρα τι παράδειγμα, δεν ξέρετε πώς. Κάτσε, γιατί τώρα τελευταία έχουμε αλλάξει και πολλούς. Πρέπει να μιλάμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Όχι, για όλους μιλάω να μου. Όταν... Για όλους, ναι, αλλά. Ο τελευταίος, να μου Σαμαράς, δεν έκανε κάτι. Λεκτικές μαγκές, ας πούμε. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά το βλέπεις και στο ύφος, ας πούμε, σαν να μιλάει, ξέρεις, στο γήπεδο. Δεν είναι γήπεδο, ρε, η ζωή των ανθρώπων. Στο αυτό... γήπεδο πας να εκτονωθείς. Εδώ, μέσα στην κοινωνία, δεν είσαι για να εκτονώνεσαι εσύ, η πρωθυπουργέ. Άμα θες να εκτονωθείς, πήγε να παίξεις αλλού. Πήγε να παίξεις να εκτονωθείς. Εδώ δεν είναι παιχνίδι, είναι ζωή. Δεν μπορεί να παίζεις με τη ζωή των ανθρώπων. Να τους λες ψέματα, ας πούμε. Οποιοδήποτε, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο. Ναι, οποιοδήποτε, που μόνο ψέματα έχουν πει όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Αυτοί που δεν είπαν ψέματα, δυστύχημα μεγάλο, δυστύχως, ήταν οι στρατιωτικοί. Αυτούς που ονομάσαμε δικτάτορες, ήταν οι καλύτεροι. Δυστυχώς. Ντροπή μεγάλη. Είναι η αλήθεια όμως. Δυστυχώς.
Είναι η αλήθεια. Μακάρι να μην ήταν. Μακάρι να ήταν δηλαδή οι δικτάτορες της εξαετίας του Παπαδόπουλου οι χειρότεροι όλων, αλλά να είχε αποδειχθεί ότι ήταν οι χειρότεροι, γιατί οι προγενέστεροι και οι μεταγενέστεροι θα ήταν πραγματικά πολύ καλύτεροι. Άρα θα είχαμε καλύτερο τρόπο ζωής, θα ήμασταν καλύτεροι άνθρωποι εκ των πραγμάτων και θα μιλάγαμε για εκείνη την στιγμή της εξαετίας με τα μελανότερα γράμματα. Θα την είχαμε γραμμένη. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Είμαστε παραχαράκτης ιστορίας. Οι κλέφτες, οι απατεώνες, οι λοποδίτες, οι ληστές, οι σοσιαλιστές και το πανελλήνιο σοκ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δημιούργησαν προϋποθέσεις απόλυτης αποσύνθεσης της κοινωνίας. Και έχουν το θράσος τα κοπρόσκυλα αυτά να αναφέρονται σε κάποιους οι οποίοι δεν λειτουργήσαν κατά της πατρίδος τους με τον χειρότερο τρόπο. Και να σηκώνει το συνταγματολόγος, ας πούμε, και να μας απειλεί. Ποιον απειλεί, βρε Μογγόλε? Ποιος απειλείς, βρε Μογγόλε? Ποιος απειλείς? Για να μας απειλεί σημαίνει ότι δεν είσαι ένας από εμάς. Ε? Μήπως και το όνομά σου λέει το ποιος είσαι και τι είσαι και από πού προέρχεσαι? Πω, πάλι θα μας αναπαράξουν. Έχω άδικο σε αυτό που λέω? Όχι, άδικο δεν έχεις. Σηκώνησε το δάχτυλό σου επιθετικά προς τον λαό ο οποίος σε έχει ορίσει σε ένα μερίδιο του ηγέτη, ας πούμε, και του σηκώνεις το δάχτυλό σου. Ως τι? Είσαι απέναντί του λοιπόν. Δεν είσαι μαζί του. Γιατί αν ήσουν μαζί του, ρε, θα το έχεις αποδείξει. Πέρασε από όλα τα υπουργεία, και εσύ και οι άλλοι. Τι είναι αυτό, ρε, εσύ? Είσαι συνταγματολόγος, είσαι στο Υπουργείο Υγείας. Είσαι γιατρός, ας πούμε, και είσαι στο οικονομικό. Τι λέτε, βρε γελοί τύποι? Τι λέτε, βρε γελία υποκείμενα? Είναι δυνατόν οι ικανότητές μου να είναι μηδενικές σε ένα αντικείμενο και εγώ να ασχολούμαι με το αντικείμενο αυτό και όχι με το αντικείμενο που έχω σπουδάσει? Αυτό δεν δηλώνει κοροϊδία? Δηλαδή, τι θέλουμε για να ξυπνήσουμε επιτέλους? Τώρα κάπως έχουν αλλάξει αυτά τα δεδομένα στην τελευταία φάση. Ωραία. Τώρα είμαι στην αναμονή. Κάποιοι λίγο ανάλογα και ναι. Μάλιστα το αντικείμενό του. Βεβαίως. Κοίταξε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αριστερών πεπιθήσεων έχουν άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Ελπίζω και το εύχομαι. Μαζί τους είμαι εγώ. Εγώ είμαι μαζί με όποιον είναι μαζί με την πατρίδα μου. Δεν με ενδιαφέρει πώς σε λένε. Δεν με ενδιαφέρει ο χώρος, ρε παιδάκι μου. Αν είσαι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, Χρυσή Αυγή, ό,τι και να δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να κάνεις το δίκαιο και το σωστό. Αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό με ενδιαφέρει. Εάν αύριο το κάνει ο Τσίπρας, μαζί του είμαι. Εάν το έκανε ο Βενιζέλος, μαζί του θα ήμουν. Αν ήταν ο Σιμίτης, εξ ονόματος δεν γίνεται να είναι μαζί του, γιατί είμαστε από άλλη χώρα, από άλλη πατρίδα. Λοιπόν, έβγαλε τώρα το από τον ανυψηφιά. Άντε ρε, προχωρήστε παρακάτω. Ρε, προχωρήστε παρακάτω. Ποιο κοροϊδεύετε? Είσαστε υπάλληλοι μας της κακιάς ώρας. Αυτό. Και πρέπει να σας απολύσουμε. Υπάρχει κάποιος? Τους βλέπεις, τους παρακολουθείς? Όλους τους παρακολουθώ. Υπάρχει κάποιος που να πιστεύεις ότι αν δεν παρακολουθούσα, μπορεί και να έχει τη δυνατότητα? Εάν δεν παρακολουθούσα, θα σου απαντήσω, δεν θα έπρεπε να μιλώ, δεν θα είχα δικαίωμα να μιλώ. Επειδή παρακολουθώ, γι' αυτόν τον λόγο έχω δικαίωμα να μιλάω. Μιλάω, γιατί έχω γνώση. Ναι. Αυτό λέω. Αν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή, όχι ανεξάρτητα από πολιτικό χώρο, σαν προσωπικότητα, σαν παρουσία, σαν μυαλό, πριν από πάρα πολλά χρόνια, έχω πει. Πάρα πολλά χρόνια όμως έχω πει ότι βγάζουν για πρόεδρους της Δημοκρατίας κάποιους ακατάλληλους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μείνει ο Χρήστος Γιαναράς, ας πούμε, παράδειγμα το φέρουν τον άνθρωπο? Να τον προωθήσουν για πρόεδρος της Δημοκρατίας, να τον προτείνουν έναν άνθρωπο του πνεύματος? Ποιος θα πρέπει να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν δεν είναι άνθρωπος του πνεύματος? Ισορροπημένος δηλαδή άνθρωπος, ποιος θα πρέπει να είναι? Ο κομματόσχυλος, ας πούμε, ο οποίος είναι υπέρ αυτών των συμφερόντων και εναντίον των άλλων. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Όχι, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Το επιτρέπουμε. Ναι, εμείς επιτρέπουμε. Οι εργοδότες, ο λαός. Και τι εγώ να σου πω την αλήθεια, με την τελευταία τώρα όλη αυτή την ιστορία που έγινε με τις εκλογές, με την Προεδρία της Δημοκρατίας κλπ. Και αυτά, και εμένα πάρα πολύ με παραξένεψε αυτή η επιλογή. Του η τελευταία. Ναι, με παραξένεψε πάρα πολύ. Κατάλαβες για ποιον λόγο? Είμαι στην αναμονή τώρα εγώ με αυτή την κυβέρνηση που έχει εκλεγεί. Όχι μόνο εσύ. Πολύς κόσμος. Ναι. Ούτε εναντίον είμαι, ούτε υπέρ. Είμαι απέναντι και ως εργοδότης αφήνω περιθώρια να αποδείξει ο εργαζόμενος εάν είναι κατάλληλος ή όχι. Για τη θέση. Ναι, μικρά περιθώρια, έτσι. Διότι οι κινήσεις που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι
από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να κοστίσουν για γενναίες. Δηλαδή μια υπογραφή τους κοστίζει πάρα πολύ ακριβά σε μια γενιά ολόκληρη. Άρα για λίγο χρονικό διάστημα έχουν άφεση αμαρτιών. Διότι μπήκανε μέσα σε ένα στημένο παιχνίδι, έχουν διάθεση από ό,τι βλέπω να κάνουν κάποιες αλλαγές και μιλώ πάντοτε και αιτιολογώ αυτά που λέω. Δεν τα λέω για να τα λέω. Mm-hmm. Δεν τα λέω κουτουρού. Όταν βλέπεις ο πρωθυπουργός της Ελλάδος να πηγαίνει με το αεροπλάνο που γράφει πάνω Ελληνική Δημοκρατία και όχι Γκρις, Hellenic γράφει, που θα έπρεπε να απαγορεύσουμε όλοι μας να μας αποκαλούν Greeks και να γράφουν στο διαβατήριό μας την πατρίδα μας Greece. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, δεν υπάρχει χώρα με την ονομασία Greece, υπάρχει η Ελλάς. Έτσι. Mm-hmm. Που σημαίνει και κάτι, την έλευση των ανθρώπων που από κάπου ήρθαν τέλος πάντων. Αυτή η ονομασία δεν υπάρχει πουθενά. Το ότι στο αεροπλάνο με το οποίο ταξιδεύουν και πηγαίνουν σε διάφορες χώρες έχει την ονομασία, κάτι σημαίνει. Το ότι άλλαξαν σήμερα, για παράδειγμα, στην παρέλαση το σημείο στο οποίο στεκόντουσαν αυτοί οι τύποι, να πούμε, που διαφεντεύουν τις ζωές μας, οι ακατάλληλοι, και είχαν βάλει και κάγκελα και απαγόρευαν να τιμήσουμε τη μνήμη των προγόνων μας, οι οποίοι θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε εμείς εδώ. Μας απαγόρευσαν να πηγαίνουμε στις παρελάσεις και είχαν και γυρισμένη την πλάτη στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Αυτά συμβολίζουν κάτι. Το ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται τώρα στην θέση αυτή και πήρε την απόφαση και είπε ότι θα πάμε απέναντι για να βλέπουμε το μνημείο, όχι να του γυρνάμε την πλάτη, αυτά σημειολογικά κάτι σημαίνουν. Αλλά από την άλλη όμως, το αντιστάθμισμα, όταν βρίζεις τη Μέρκελ και μετά πας και την αγκαλιάζεις και είσαι μέσα στην τρελή χαρά, ή όταν πηγαίνεις, ας πούμε, για να μιλήσεις στο. Προχθές, πότε ήταν, την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, στο Eurogroup. Ναι. Και ο Μάρτιν Σούλτς, ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, παίζει box μαζί σου, ας πούμε, και σε βαράει στην πλάτη. Αυτά τα παιχνιδάκια είναι ανεπίτρεπτα. Δεν γίνεται να εκπροσωπείς μια χώρα ολόκληρη, την οποία χώρα την διαφετεύουν με διαφόρους τρόπους κάποιοι τύποι από άλλες χώρες, δηλαδή σου δημιουργούν προβλήματα, ας πούμε, και σε κάνουν απατεώνα μέσω της Ζήμες, για παράδειγμα, έτσι. Μετά σου ζητάνε τα αρέστα, γιατί είσαι απατεώνας, αφού εκείνοι σε έκαναν, γιατί σε δωροδόκησαν. Γιατί δωροδοκήθηκες, τιμωρούν εσένα που σε δωροδόκησαν και όχι αυτόν που σε δωροδόκησε. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί λοιπόν να σε βρίζω και μετά να σε αγκαλιάζω. Δεν γίνεται. Χρειάζεται σοβαρότητα. Δηλαδή πρέπει να κρατάς στάση. Όταν τον άλλον τον βρίζεις διότι φταίει σε κάποια πράγματα, συνεπάγεται ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο καλύτερος, δεν μπορεί μετά να αγκαλιάσει μαζί του. Η εκτίμησή σου ποια είναι? Ότι πρόκειται περί ενός παιχνιδιού στημένου. Παιχνιδιού, ναι, στημένου, ναι. Παγκόσμιου παιχνιδιού στημένου. Όχι, όχι, μιλάω τώρα για αυτό το κομμάτι που συζητάμε, το συγκεκριμένο. Παγκόσμιου παιχνιδιού στάσεις. Στημένου, και αυτό είναι μέρος του παγκόσμιου παιχνιδιού. Πιστεύεις δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική πλευρά δεν εμφανίζεται με κάποιο είδους τακτική σε όλες αυτές τις... Βεβαίως και εμφανίζεται με κάποιο είδους τακτική. Βεβαίως και κάνουν πράγματα που προηγούμενες κυβερνήσεις δεν τολμούσαν να φανταστούν να κάνουν. Ορθώνουν δηλαδή ανάστημα. Αλλά είναι κάποια μελανά σημεία για τα δικά μου δεδομένα, αυτά που βλέπω δηλαδή και αντιλαμβάνομαι, που δεν μου ταιριάζουν. Μου είναι ατέριαστα. Αυτό που σου λέω τώρα. Δηλαδή είναι ατέριαστο, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Να επιτρέπω, ας πούμε, στο συμβούλιο που βρισκόμαστε όλοι μέσα και μας παίρνουν οι κάμερες και θα μας δουν οι λαοί μας, από εκεί που σας βρίζω, να πούμε, και είμαστε αντίπαλοι, διότι εσείς επιβουλεύεστε την κυριαρχία της πατρίδος μας, μας δημιουργείτε απίστευτα προβλήματα, μας έχετε χρεώσει. Θα έπρεπε πρώτα ο Πρωθυπουργός να ξεκινήσει από το ποιοι μας έδωσαν χρήματα. Το οι αγορές, το αόριστο, δεν μου λέει τίποτα εμένα. Ποιοι είναι οι αγορές? Αυτός και εκείνος. Πότε μας τα δώσαν? Τότε. Πόσα ήταν? Τόσα. Γιατί τα πήραν οι δικοί μας, ποιοι τα ζήτησαν, αυτός και εκείνος, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι και τα ρέστα. Γιατί τα ζήτησαν και πού τα διοχέτευσαν? Απλά πράγματα, λογιστικά. Ζήτησες δάνειο για να το κάνεις τι? Και όταν το πήρες, τι το έκανες? Ξεχνιόμαστε τώρα στο δεν έχουμε και ζητάμε, αλλά αυτά που πήραμε, δεν ρωτάει κανένας που πήγανε. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις. Ποιος τα πήρε τα χρήματα, γιατί τα πήρε και τι τα έκανε? Τόσο απλά. Πώς σε λένε, Παπακοσταντίνου, μέσα. Βενιζέλο, μέσα. Καραμανλή, μέσα. Η δίωξη του Παπακοσταντίνου. Δεν βγήκε απόφαση ακόμη. Βγήκε αύριο βγαίνει. Βγήκε απόφαση. Τώρα το απόγευμα το διάβαζα σε ένα site. Για κακούργημα είναι. Όχι, σε πλημέλημα, στα μαλακά. Σε πλημέλημα. Βγήκε απόφαση. Το διάβαζα τώρα και κάτσε. Βάλε ένα τραγούδι, Βρε Βασίλη μου, να το δούμε λίγο. Βάλε ένα τραγούδι.
Όπως σου το είπα. Αλλά το θυμόμουν εγώ από προχθές που βγήκε. Στα μαλακά. Έπεσε. Απαράδεκτα. Ναι. Για πλημέλημα. Απαράδεκτα τελείως. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μα γι' αυτό σου λέω. Ξαναερχόμαστε στην αρχή της συζήτησής μας που μιλάγαμε περί ατιμορρησίας. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο μόνο. Μιλάω γενικά. Μιλάω γενικά. Εντάξει, είναι αυτό δεν επόμενο. Είναι ένα φαινόμενο λοιπόν το οποίο διονύζεται και παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Από ένα παιδάκι ξεκινάει αυτό. Άμα δεν είναι παιδάκι, θα κάνει. Είναι φυσικό επόμενο, Εύη μου. Είναι. Είναι φυσικό επόμενο. Από την στιγμή που λειτουργεί μια κοινωνία κατά αυτόν τον τρόπο και ιδιαίτερα το τμήμα της κοινωνίας της, η δικαιοσύνη δηλαδή, το, πώς να το πω, το ανώτερο κλιμάκιο ενός κράτους δικαίου, δεν υπάρχει σωτηρία. Ήταν η σωτηρία Μπέλου, πέθανε. Γεια. Δεν υπάρχει. Εντάξει, τώρα και αυτό βέβαια, το δεν υπάρχει σωτηρία, είναι πάρα πολύ. Και πολύ. Είναι πολύ να σε κάνει να έρχεσαι να λες, εντάξει, τελειώσαμε. Να μην προσπαθήσουμε για τίποτα, να μην κάνουμε τίποτα. Το δεν υπάρχει σωτηρία είναι βαρύ. Εγώ το θα πρέπει να υπάρχει κάπου. Μια πάντοτε υπάρχει. Υπάρχει πάντοτε. Δεν υπάρχει σωτηρία, ναι. Διότι όταν δεν είσαι ζωντανός, από τι να σωθείς. Τι χρειάζεται τη σωτηρία. Δεν ζεις. Ναι. Είμαστε ζωντανοί. Είμαστε ζωντανοί οργανισμοί. Πώς το δείχνουμε, ρε παιδί μου. Πηγαίνοντας στην πλατεία κάποια στιγμή να πιούμε καφέ και να έρθουν οι υπάλληλοι μας, 2.000 υπάλληλοι μας, ας πούμε, που φοράνε στολές και μας ρίχνουν δηλητήρια και μας βαράνε. Είμαστε ζωντανοί. Καταλαβαίνεις τι είμαστε. Πώς? Αλλά το πνεύμα. Το πνεύμα δεν είναι. Το πνεύμα πρέπει να ξυπνήσουμε. Και αυτό, εκεί έρχομαι εγώ και σου λέω. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας τρόπος. Αφού σου βγάλανε τον νι από την γλώσσα σου. Το γράμμα του νου, της νόησης. Στο αφήρεσαν. Και εσύ το δέχτηκες. Εφόσον διαβάζεις πράγματα τα οποία είναι ακατάλληλα, σου προσβάλλουν και τα μάτια ακόμα. Εμένα μου τα βγάζουν τα μάτια. Ακούς ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μεταγλώδηση ή μετάφραση και είναι εσχροί. Δηλαδή είναι σαν να φέραν την Καλομήρα, ας πούμε, που δεν ξέρει το κορίτσι καλά ελληνικά, να σου κάνει μετάφραση. Τι θα σου πει. Ό,τι να είναι. Ναι. Ακούς λοιπόν άλλα λένε και άλλα σου μεταφράζει και με τρόπο τέτοιο σε μια γλώσσα που είναι σαν ο άνθρωπος που έφυγε τη δεκαετία του 60 από εδώ, πήγε μετανάστη στο εξωτερικό, έμαθε τη γλώσσα εκεί και θυμάται από το χωριό του τη γλώσσα που μίλαγε και με αυτή τη γλώσσα σου κάνει μετάφραση. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει έτσι σωτηρία. Η σωτηρία θέλει σοβαρότητα. Δεν έχουμε τη σοβαρότητα την απαραίτητη. Επιτρέψαμε δηλαδή στο σχολείο το παιδί μας να το διδάσκουν άνθρωποι ακατάλληλοι. Γιατί? Μου είπες προηγουμένως να δεις τα βιβλία εδώ. Τι να δω τα βιβλία. Τα είδα τα βιβλία. Εμένα μου γράφανε στα παιδιά μου οι δασκάλες, ας πούμε, και οι δάσκαλοι. Μπράβο. Και τις έστειλα ένα σημείωμα πίσω, κυρία μου, δεν υπάρχει μπράβο στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχει έβγε. Αν το κάναμε όλοι, θα ήμασταν αλλού. Εάν δηλαδή το 1997 που έλεγα το πατρίδα μου αγαπημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει, πόση μοναξιά, και στο τέλος έλεγε το τραγούδι 5,5 λεπτά στις Ελλάδες στον Κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν οι ηγέτες προδότες. Αν όλοι συνειδητοποιούσαμε αυτή την πραγματικότητα, που είναι η πραγματικότητα, δεν θα ήμασταν εδώ. Ναι, είμαστε όμως εδώ. Άρα πάμε στο διατάφτα, να ξεχάσουμε το χθες. Όχι. Το τι μας έχει φέρει μέχρι εδώ, νομίζω ότι λίγο πολύ. Όλοι το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε άλλος καταλάβει ή κάνουμε την πάπια. Το έχουμε καταλάβει πολύ ή κάνουμε το παγόνι. Θεωρώ. Θέλουν να ξαναγυρίσουν στο παρελθόν. Στη δεκαετία του 90 και του 2000, όπου ήταν όλα ξέφραγα μπέλη. Δηλαδή, πάτε σκύλα, λες και αλέστε και αλεστικά, μη δώστε. Που ξοδεύαμε λεφτά που δεν είχαμε. Ακριβώς το, μόνο για την οικονομική ευρωστία το λένε και όχι για το πόσο έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Για να έχεις οικονομική ευρωστία χωρίς παραγωγή, συνεπάγεται ότι θα κάνεις παιχνίδι κάτω από το τραπέζι. Άρα υπόγειο, βρώμικο, θολό, μαύρο. Εάν δεν είναι υγιές το σύνολο των πραγμάτων, δεν υπάρχει περίπτωση να ορθοποδήσεις σαν λαός. Δηλαδή δεν μπορεί να αναγάγεις τον απατεώνα σε μέγιστο πολίτη της χώρας σου και να τον λες αριστοκράτη, επειδή έχει λεφτά. Η λέξη αριστοκράτης είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι αριστοκράτης αυτός που έχει λεφτά. Αριστοκράτης είναι ο άριστος του κράτους. Ο καλός μας δηλαδή, το καλό το 10. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι καλός σε όλα. Και γι' αυτό είναι άριστος του κράτους. Δεν σημαίνει πλούσιος. Άλλο είναι ο πλούσιος. Γιατί ο πλούσιος μπορεί να είναι από απατεώνας πλούσιος. Μπορεί δηλαδή να εκμεταλλεύεται ένα κάρο ανθρώπους. Να παίρνει εκείνος τα χρήματα για να μην πληρώνει κανέναν. Αριστοκράτη τον λένε αυτόν. Κατάλαβες, αν δεν φτάσουν στο σημείο να κυριολεκτούμε, δεν πρόκειται να βρούμε την ευθεία οδό. Του Ηρακλέως δηλαδή, τη δύσκολη οδό. Τη δύσκολη οδό. Γιατί με σλάλομ πηγαίνεις όπου γουστάρεις.
και κάνουν όλοι σλάλομ. Το είδαμε τώρα αυτό. Ζιγ-ζακ. Ότι πάσο που να είναι με το σλάλομ, το έχουμε δει. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Δηλαδή, συγγνώμη που. Παρακαλώ, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Είναι ποτέ δυνατόν άνθρωποι. Βλέπει το ύφο που παίρνει. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε έναν κομματικό χώρο. Αύριο να είναι σε έναν άλλον και μετά σε έναν άλλον. Α, τι μα δείχνει αυτό το πράγμα. Ψευτιά και υποκρισία. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να πρεσβεύει την δεξιά, μετά να πρεσβεύει τη μεσαία, μετά την αριστερή λωρίδα. Διάλεξε. Γιατί εσύ νομίζω ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα σήμερα, στην ουσία τα κόμματα έχουν την έννοια που είχαν κάποτε, ότι πρεσβεύουν άλλο τη φιλελεύθερη, άλλο την αριστερή, άλλο τη. Μα και αυτό δεν είναι προσβολή που λέει φιλελεύθερη. Τι θα πει φιλελεύθερο, φίλο τη ελευθερία, δηλαδή. Τι σημαίνει φίλο τη ελευθερία, να εκμεταλλεύεσαι του συνανθρώπου σου, να είναι η αγορά ανεξέλεγκτη. Αυτό είναι ο φιλελευθερισμό. Άκου υποκρισία και ψευτιά. Εξορισμού δηλαδή σου λέει ψέματα. Φιλελεύθερος, οι άλλοι λένε δημοκράτες. Οι άλλοι λένε εμείς η δημοκρατική παράταξη. Ποια δημοκρατική παράταξη ρε που σκότωσε ένα λαό ολόκληρο. Ρε πλάκα μας κάνετε. Θέλουν ξύλο πολύ. Και όταν λέω ξύλο εννοώ πολιτικό ξύλο. Αν και αυτούς τους ανθρώπους με τον τρόπο σκέψης που κουβαλάνε, το μόνο πράγμα που τους πονάει είναι ο σωματικός πόνος και ο οικονομικός πόνος. Δηλαδή να τους δείρεις και να τους πάρεις όλα τα λεφτά, να τους κάνεις δίμευση. Και να τους ρίξεις μερικές ξυλιές για τιμωρία. Το παίρνουμε πίσω τις ξυλιές. Δεν θα κάνουμε αυτό που κάνανε εκείνοι. Ναι. Άρα τιμωρία. Δίμευση της περιουσίας σας, κύριε. Τι ήσασταν, κύριε Παπακοσταντίνου, υπουργός οικονομικών και τι συνέβη η υπουργία σας αυτό και εκείνο. Α, για λάδε εδώ, κύριε Λογοσκούφη. Με ονόματα μιλάω. Ναι. Τι συνέβη τότε, κύριε Χριστοδουλάκη, κύριε οποιαδήποτε, κύριε Βενιζέλο, που ήσασταν και εσείς υπουργός οικονομικών. Τι συνέβη επί των ημερών σας αυτό, δίμευση της περιουσίας σας. Ναι. Αυτό το περί ευθύνης υπουργών είναι ένα τέχνασμα για να είναι μονίμως στο απειρόβλητο. Δεν έχουν καμία ευθύνη. Τι λέρε. Η υπογραφή που έβαλες εσύ, παλιόπαιδο, βαραίνει εμένα. Η υπογραφή που έβαλες εσύ βαραίνει εμένα. Και όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους μου. Ποιος σου το έδωσε το δικαίωμα. Και τώρα δεν έχεις ευθύνη. Δηλαδή. Και αν το κάνεις σκόπιμα. Καλά, τώρα θα ξεκινήσουμε στην άλλη συζήτηση και αυτά που κάνει σκόπιμα. Και ασυλία και αυτό γιατί λέω. Γίνεται άσυλο. Περί ευθύνης υπουργών. Άλλο είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Άλλο αυτό έχει ασυλία, δεν έχει ευθύνη. Ναι, ο υπουργός. Μιλάμε εκτός από τον υπουργό και για τον βουλευτή, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικά. Ναι. Πάμε παρακαλώ σε break. Break. Break γιατί... Σοκολάτα. Break σοκολάτα, ρε φίλε, ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε και στη δεύτερη μας ώρα. Ωραίος αυτός ο καφές Παύλα Τσάι. Με Νότης Φακιανάκη στο στούντιο Dirty 98,6 για άλλη μία ώρα. Θα με φάνε ζωντανή. Πίστεψε με, μου φάνηκε ότι μιλάγαμε 15 λεπτά. Και εμένα το ίδιο. Γι' αυτό λέω. Θα με φάνε ζωντανή γιατί έχει περάσει μία ολόκληρη ώρα και δεν έχω κάνει καμία αναφορά. Καλά σε τα τραγούδια. Τα τραγούδια πες πάει. Αλλά δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Δεν παίξαμε τραγούδια, δηλαδή μέσα σε αυτή. Παίξαμε 2-3 τραγούδια. Μέσα αυτή την ώρα θα έπρεπε να έχουμε παίξει 15. Με αυτή την έννοια ναι, το κόκκινο. Ο κόσμος περίμενε να σε ακούσει πώς και πώς. Δεν περιμένει μόνο να ακούσει τα τραγούδια. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή. Ότι τα τραγούδια εντάξει, μπορεί να τα ακούσει οποιαδήποτε ώρα. Τις απόψεις μας όμως που ανταλλάσσουμε και αυτό μας κάνει πιο πλούσιους. Δεν μπορείς να το ακούς συνέχεια. Θέλω να χαιρετήσουμε όλο τον κόσμο που έχει στείλει μηνύματα πάρα πολλά. Την αγάπη μας όλους. Και στο Facebook και στη σελίδα μας και τα SMS. Τα έχουμε δει όλα. Είναι αδύνατο να απαντήσεις ένα-ένα ξεχωριστά ο Νότης. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, γιατί είναι πάρα πολλά. Κάποιον θα δικήσουμε ή κάποιους. Αν απαντήσεις τα μηνύματα, δεν θα κάνεις την κουβέντα που κάνουμε. Ναι. Και νομίζω ότι περισσότερο τους ενδιαφέρει και τους αρέσει που σε ακούνε να μιλάμε παρά αυτό. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και έτσι. Για όλα όσα γράφετε. Και να συνεχίσω, να πάω λίγο να αλλάξω. Πού θα αλλάξεις? Θέμα. Εδώ μπροστά μας. Εδώ μπροστά. Εδώ μπροστά θα αλλάξω θέμα εδώ. Ξεκινήσαμε, πήγαμε να πούμε κάτι, αλλάξαμε θέμα. Ναι. Είπαμε, αύριο τελειώνεις. Από εδώ. Οι παραστάσεις στο Φωτάριο τελειώνουν αύριο. Τελειώνουμε αύριο. Με την Πέγκη και με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες, την Σάγια, την Μαρία Ιωαννίδου, την Χριστίνα Ράλη, τον Άγγελο Δάνο, την Κέλλη Πρωτόπαπα, τους μουσικούς μας, τους χορευτές μας και όλους τους συνεργάτες. Και θα ήθελα τώρα από το βήμα εδώ να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας τίμησαν όλες αυτές τις βραδιές που ήρθαν και κάναμε μεγάλες παρέες. Είστε επανειδήν. Περάσαμε όμορφα και αυτός είναι
ο λόγος των ναι, και ο σκοπός μας και η ουσία του πράγματος. Και πάντοτε εγώ κάθε βράδυ όταν τελειώνω και ευχαριστώ τον, μάλλον στην αρχή το λέω αυτό, ότι θα σας αντιμετωπίσουμε ως φιλοξενουμένους και όχι ως πελάτες, δεν έχουμε πελατειακή σχέση. Και ο σκοπός μας, ο στόχος μας, η επιθυμία μας, η διάθεσή μας είναι μέσα από τα τραγούδια, μέσα από την μουσική που είναι τα πολεμοφόδια μας, να σας στείλουμε τα ξημερώματα στο σπίτι, αν μη τι άλλο πλουσιότερο συναισθηματικά. Θέλω να μου πεις τι λέει το πρόγραμμα από εδώ και κάτω. Κάτω δεν έχει, μόνο προς τα πάνω είπαμε. Από εδώ και πάνω. Τελειώνουμε αύριο και θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε κάποιες εμφανίσεις. Από τις 17 Απριλίου, εκτός απρόπτου. Ναι, γιατί υπάρχουν και αυτά στη ζωή μας, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, τι ξημερώνει. Εντάξει, λέμε τι έχουμε προγραμματίσει, δεν είπαμε αυτό. Τι θα πάμε έγινε. Εκεί για ένα διάστημα, όχι όμως όπως είμαστε εδώ. Θα είναι μαζί μας η Λένα Παπαδοπούλου και όλο το υπόλοιπο σχήμα. Και ωραία, θα περάσουμε και εκεί εξίσου καλά, γιατί όταν πηγαίνω για να τραγουδήσω ή γενικότερα η μουσική σε όλο τον κόσμο, λένε πάμε το βράδυ παίζουμε εκεί. Το βράδυ παίζουμε εκεί. Άρα είναι για τους καλλιτέχνες αυτό που κάνουν είναι παιχνίδι, δεν είναι δουλειά. Έτσι, δεν είναι επαγγελματίας ο καλλιτέχνης. Ναι. Επαναλαμβάνω. Ωραία. Μετά, γιατί φαντάζομαι ότι από 17 Απριλίου θα πάτε και μέχρι το τέρμα του καλοκαιριού. Όχι βέβαια, για ένα μήνα πηγαίνει. Έχεις κάποιο πρόγραμμα εξωτερικού, έχεις κάτι κανονίσει, συναυλίες, θα πας, θα φύγεις, θα μείνεις. Όχι, θα δεν μείνω, έχεις. Θα κάνω διακοπές μεγάλης διαρκείας. Μάλιστα. Αυτό, καλό. Κάνω πολύ σπάνια εμφανίσεις πέραν αυτών των εμφανίσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για πάρα πολλούς λόγους. Το γνωρίζω, απλά σε ρωτάω γιατί. Γιατί όπως είχαμε πει και άλλες φορές, έχουμε πει στο παρελθόν, ο Ντέρτι είναι ένας σταθμός που σε πολύ μεγάλο βαθμό τον στηρίζει ομογένεια από την Αμερική, από την Αυστραλία, αλλά και από τη Γερμανία. Είναι πολλές χιλιάδες ο κόσμος που μας ακούει και είναι πάρα πολλά, εκατοντάδες τα μηνύματα που έχω πάρει από εκεί για να σε ρωτήσω συγκεκριμένα. Γι' αυτό και σε ρωτώ. Έχουν γίνει κάποιες προτάσεις από σπόντες όμως. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχω συζητήσει και από την Γερμανία και από τον Κωνσταντο Κατζόγλου από την Νέα Υόρκη, από την Αμερική. Υπάρχει μια κάποια συζήτηση τέλος πάντων, αλλά δεν έχω μπει μέσα στη συζήτηση με τέτοιο τρόπο ώστε να έχω βγάλει κάποια συμπεράσματα για το τι θα κάνω ώστε να το ανακοινώσω. Ωραία, εντάξει. Γι' αυτό είπα εκτός απρόπτου και για την Θεσσαλονίκη αλλά και για το οτιδήποτε. Ωραία. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Ωραία. Θέλω τώρα να σου βάλω να ακούσεις ένα ποτπουρί που το είχαμε φτιάξει εμείς εδώ από ζωντανή ηχογράφηση. Μου το ζητάει πάρα πολλοί κόσμος. Όχι. Βάλ το Βασίλη. Από τα πολύ αγαπημένα μου ποτπουρί είναι αυτό, μόλις ακούσαμε. Είναι χρόνια πολλά που το έχουμε πολλά χρόνια κάνει. Είναι, αλλά είναι ανεξάντλητο, αστήρευτο. Ωραία τραγούδια. Πολύ ωραία τραγούδια. Και τα είπαν και μεγάλοι τραγουδιστές, έτσι. Μητροπάνος, Πάνος Γαβαλάς. Δεν το συζητώ. Είναι να τα το συζητήσεις, γιατί δεν το συζητάς. Είναι τα τραγούδια, ναι, είναι γενικά άλλο πράγμα η ζωντανή ηχογράφηση. Άλλο πράγμα. Άλλη διάσταση δίνει και στο τραγούδι και πολύ πιο παρείστικο. Στο ραδιόφωνο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να το ακούω. Και άλλη αίσθηση είναι και για τον τραγουδιστή, έτσι. Δηλαδή, εγώ στο ζωντανό τραγουδώ πολύ καλύτερα από το στούντιο. Διότι είναι επαφή με τον κόσμο. Είναι η αλήθεια. Εκεί είναι η αλήθεια. Είναι το γεγονός. Είναι η πραγματικότητα. Ενώ στο στούντιο είναι ψεύτικο. Είναι μισοπεθαμένο. Μας πιάσανε, τι. Μας πιάσανε. Ναι, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι κάτι που θα βγάλεις από την τσάντα σου. Περίεργος ήχος. Είναι ένα... Ας βάλουμε εμείς τραγούδι να δούμε. Διακοπή για την επικοινωνία μας. Να κάνουμε έτσι τις ζωντανές εκπομπές. Έτσι πρέπει να είναι. Με πήραν από το σπίτι. Θα αλλάξω την αντιβίωση. Ας μη σε έβαζα εγώ στο καρφιά και θα σου έλεγα αν θα την άλλαζες. Όχι, το σκεπτόμουν, την αλήθεια. Το σκεπτόμουν, αλλά ευελπιστούσα ότι θα κάνω λάθος. Αλλά θυμάμαι ότι άλλη μια φορά είχα πάρει νοκμεντίν και δεν με βοήθησε και αναγκάστηκα να πάρω άλλη αντιβίωση. Και βλέπω ότι τώρα το ίδιο. Άρα από εδώ και στο εξής θα το ξέρω. Μα μεταλλάσσεται με λέει αυτό το πράγμα. Εσένα μπορεί να σου βγει και εδώ που λες έχεις την τραχιοβροχήτητα. Εμένα μου βγήκε σε. Μου το γύρισε σε ηγμορίτιδα. Δεν υπάρχει ένα. Η Βάσου Σερματζή.
Δεν την ξέρω. Την ξέρεις, την πρωινή μας, την παραγωγό μας, την Βάσο, την ξέρεις καλέ τόσα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Έχει τρεις φορές, έχει κολλήσει και είναι διαφορετικό. Μάλιστα. Πολλοί έχουμε ταλαιπωρηθεί γενικώς αυτό το χειμώνα. Κοίταξε, με τέτοια πράγματα. Τα περισσότερα φράγκα που μαζεύουν τα τραστ, τα μεγάλα κόλπα του πλανήτη, είναι από τα όπλα, τα ναρκωτικά και από τα φαρμάκια. Η φαρμακοβιομηχανία λοιπόν σε δηλητηριάζει με διάφορα, ούτως ώστε να εξασθενεί τον οργανισμό σου για να σε στείλει στο νοσοκομείο, το οποίο νοσοκομείο το έχει προμηθεύσει η άλλη της η εταιρεία με τον εξοπλισμό, βιομηχανίες, όπλα, φάρμακα, ναρκωτικά, βιομηχανίες μεγάλες, πολύ φράγκο. Εμένα αυτά που λες ξέρεις ότι με ρίχνουν πάρα πολύ, έτσι. Σε ρίχνουν συναισθηματικά. Ναι. Και ψυχολογικά με ρίχνουν όλα αυτά. Ας γιατί ανεβάσω. Νιώθω σαν να είμαι εγκλωβισμένη, έρμεο, ναι. Πραγματικά. Μπορεί να είμαι. Και όλοι μας μπορεί να ναι. είμαστε. Τι θέλεις να είσαι, θέλω τυφλής. Όχι. Ναι. Απλά δεν μπορώ να επιβιώσω με αυτή την ψυχολογία όμως. Αν νιώθω έτσι, δεν ξέρω. Δεν σε κάνει πιο δυνατό να ξέρεις τον αντίπαλό σου. Δεν σε κάνει πιο δυνατή. Προσωπικά δεν αισθάνομαι πιο δυνατή αν νιώθω ότι έχω απέναντί μου έχω αντίπαλο τη φαρμακοβιομηχανία. Εάν όμως εσύ. Την πολυεθνική, ας πούμε. Εάν εσύ το πεις σε μένα και εγώ στον Βασίλη και ο Βασίλης στον Μιχάλη και ο Μιχάλης στη φίλη μας και πάει λέγοντας και το πούμε όλοι μεταξύ μας και αποφασίσουμε και βγάλουμε το συμπέρασμα ότι έτσι είναι. Μήπως αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ελάχιστους οι οποίοι είναι εις βάρος μας. Μήπως. Εάν από κάπου ξεκινάει η επανάσταση, μπορεί να ξεκινήσει από αυτό εδώ το στούντιο με εμάς τους πέντε. Αυτό που λέω είναι λάθος. Όχι, δεν είναι λάθος. Μιλώντας όλοι μεταξύ μας και μιλώντας την ίδια γλώσσα, κατανοώντας ο ένας τον άλλον. Άρα συνεννοούμενοι. Mm-hmm. Αν συνεννοηθούμε, δεν θα έχουμε κοινό στόχο, σκοπό. Ναι. Βεβαίως. Εάν λοιπόν έχουμε κοινό σκοπό με γνώση, δεν είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε αυτόν ο οποίος επιβούλευε τη ζωή μας. Ναι. Αλλά θέλει προσπάθεια. Δεν θέλουμε εμείς να προσπαθήσουμε. Θέλουμε κάποιον άλλον να μπει μπροστά. Μπες ρε Νότι μπροστά να. Μπες ρε Νότι μπροστά, γιατί και να σου πω και κάτι. Μπροστά είναι ο Νότι. Δεν χρειάζεται την δική σου παρότρινση για να μπει μπροστά. Αυτός μπαίνει από δικού του, γιατί έτσι είναι από γεννησιμιού του. Όχι, εγώ θέλω να χρειάζεται και τη δική μου παρότρινση. Δεν για να θέλει. Θα βάλω και εγώ ένα λεφαράκι. Δεν τη χρειάζεται τη δική σου παρότρινση. Ο Νότι, ο κάθε Νότι που είναι αυτή τη πάστα, θα παροτρύνει εσένα να μπει μπροστά. Που δεν έχει μάθει και δεν θέλει. Γιατί έχει κόστο. Όχι, θα σου υποδείξει ότι μπες εσύ μπροστά για σένα. Εγώ είμαι μπροστά για μένα. Εγώ είμαι μπροστά και για σένα. Αλλά μπες και εσύ μπροστά για σένα. Εγώ να μπω μπροστά, αλλά μην με τρομάζεις. Γιατί δεν γίνεται, τι να μην τρομάξεις. Άμα τρομάξω, δεν θα μπω μπροστά. Αυτό σου λέω, πάρε με το καλό, με τρομάζεις. Θες να βρεθείς, να σε πιάσουν δηλαδή στον ύπνο, εξαπίνεις. Όχι. Στον ύπνο θα βιαστείς, άμα δεν έχεις γνώση το που πηγαίνεις. Άμα πας και δεν ξέρεις και σου βγει ο άλλος απέναντί σου, ας πούμε, το θηρίο και δεν έχεις. Στο μυαλό σου ότι μπορεί να σου βγει το θηρίο, άρα να έχεις βρει έναν τρόπο σαν τον Οδυσσέα να τον αντιμετωπίσεις το θηρίο, τον κύκλοπα, πώς θα τον αντιμετωπίσεις, εκείνο που θα κατουρηθείς πάνω σου. Άρα πρέπει να έχεις γνώση. Δούλεψε το δηλαδή από τώρα, σε ρίξεις στην αρχή λιγάκι, αλλά μετά θα δυναμώσεις γιατί θα βρεις τα ίσα σου, δηλαδή θα βρεις τα γράδα σου, ρε παιδί μου, τι πρέπει να κάνω για να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση. Δεν θα με πιάσουν στον ύπνο, ξέρω ποιος είναι ο αντίπαλός μου. Άρα πάω προετοιμασμένη. Άμα είσαι προετοίμαστη. Και βρεθεί το θεριό μπροστά σου, τι θα κάνεις, θα κατουρηθείς πάνω σου. Ναι. Μην πέφτεις. Η γνώση. Είναι καμιά δυναμή. Καμιά φορά δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις που είπες, ότι άμα γνωρίζεις πολλά, ρε παιδί μου, είναι και το προπατορικό αμάρτημα, ξέρεις, η γνώση. Μπήκαμε στη διαδικασία του να αναλύουμε, του να σκεπτόμαστε, να μιλάμε, να συνεννοούμαστε. Ενώ μας έκανε ο δημιουργός μας, έτσι μας έχουν διδάξει. Να μην έχουμε γνώση για τίποτα. Δηλαδή να κάνουμε τη διαδρομή χωρίς να μάθουμε κάτι. Πρέπει να ξέρεις. Να κάνεις τη διαδρομή χωρίς να μάθεις κάτι. Αυτό μας είπαν. Έφαγε τον απαγορευμένο καρπόν. Εκ του όφεως. Του δώσε το φίδι τον καρπό της γνώσης. Και λένε μετά στην εκκλησία σου, μακάρι, πτωχή το πνεύματι. Δηλαδή, ευτυχισμένος όποιος είναι πτωχός το πνεύμα, όποιος δεν σκέπτεται. Αυτό μας δίδαξαν. Δυστυχώς. Και εμείς ακολουθήσαμε. Και να τα σταυροκόπια και να οι μετάνοιες. Λες και έχει ανάγκη ο Θεός, η μέγιστη δύναμη, ας πούμε, από εμάς τα τυποτένια πλασματάκια, το τίποτα, τις λεπτομέρειες δηλαδή, να του δείχνουμε ότι τον ευγνωμονούμε, ότι είναι ο Θεός μας. Δεν ξέρει εκείνος τι είναι. Εμάς περιμένει να τον ευχαριστήσουμε.
Εγώ δημιουργώ σου, σε φτιάχνω, σε κάνω ατελή, ένα πλάσμα ατελές, για να με παρακαλείς και να με ευχαριστείς σε κάθε στιγμή. Έχω εγώ τέτοια ανάγκη. Αν είναι τέτοιος ο Θεός, τι Θεός είναι? Δεν είναι Θεός, αφού μπαίνει στη διαδικασία, ας πούμε, την τυποτένια του να φτιάχνει δημιουργήματα για να τον κολακεύουν. Εντάξει. Είναι και μέρες τώρα δύσκολες. Όχι, ακόμα δεν έχουν έρθει οι δύσκολες. Είναι λίγο παρακάτω. Ναι. Θα αλλάξω θέμα. Άλλαξε, ό,τι θέλεις κάνε. Θα βάλω τραγούδι πρώτα. Σε λίγο θα έρθει η ώρα για να φύγεις και δεν θα έχουμε πει τίποτα για τραγούδια. Θα με φάνε ζωντανή, αλήθεια σου λέω. Δεν το είπαμε από την αρχή όμως. Το είπαμε, όχι, να πούμε κάτι για αυτά που θα έρθουν. Για αυτά που ενδεχομένως είσαι σε φάση προετοιμασίας. Αυτά... Προετοιμασίας τώρα. Το Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου, 25 Νοεμβρίου βγήκε ο δίσκος. Χθες δηλαδή. Ναι, χθες βγήκε ο δίσκος. Αν θέλουν, οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν. Γιατί πράγμα. Τι άλλο, έχεις τα σκαριά, ετοιμάζεις κάτι, είναι διαφορετικό, θα περιμένεις, οτιδήποτε. Μπορεί εσύ να μου πεις τώρα, ας πούμε, το επόμενο σου βήμα, λέω εγώ τώρα, παράδειγμα, θα είναι μια ζωντανή ηχογράφηση. Δεν ξέρω. Λέω. Ναι. Πρέπει να δώσουμε το υλικό μας. Μάλιστα. Αυτό που είπαμε, δεν το είπαμε πριν, ότι θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, τελειώνουμε αύριο από εδώ, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα μελλοντικά άμεσα σχέδια. Τα περισσότερα τα είπαμε. Καινούργια τραγούδια πια αργότερα. Πάνω δηλαδή... απ' όλα εγώ, Νότιμ, πάνω απ' όλα εσύ. Ναι. Πάνω απ' όλα ο λαός μας ακούει. Είσαι εγωίστρια, πάνω απ' όλα εγώ. Είχα καλό δάσκαλο. Τα τραγούδια επιβάλλεται να κάνουν κύκλο. Τώρα, έτσι όπως έχουμε φέρει τα πράγματα. Κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις και στην δισκογραφία. Είμαστε βιαστικοί, κάνουμε δηλαδή κινήσεις οι οποίες δεν φέρνουν αποτελέσματα, λόγω του ότι δεν αφήνουμε να κάνουν τα πράγματα την πορεία τους, να εξελιχθούν όπως πρέπει. Τα βιάζουμε. Αυτό που κάνανε για παράδειγμα οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι, και το κάνουν ακόμη, αυτό που λένε single, έχουν βγάλει δηλαδή ένα τραγούδι, το οποίο το διανέμουν σε όλο τον πλανήτη. Βγάζουν ένα τραγούδι από τον δίσκο ή είναι το προεόρτιο για να βγει μετά ο δίσκος, άρα να γίνει το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Αυτό έχει λογική, διότι αυτοί αναφέρονται σε όλο τον πλανήτη, άρα σε διαφόρους λαούς με διαφορετικές γλώσσες. Και πρέπει να του περάσουν, εγώ ήμουν αυτός. Δεν έχει σημασία. Και πρέπει να του περάσουν το μήνυμα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα που μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, τι μήνυμα να περάσουμε? Κανονικά θα έπρεπε, γιατί και αυτό που κάνετε εσείς στους ραδιοφωνικούς σταθμούς με το playlist, τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι μαϊμουδιές. Μαϊμουδίζουμε δηλαδή πάνω στα χνάρια λαών οι οποίοι έχουν λόγους που το κάνουν αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, που δεν στέκει όμως. Παλαιότερα θυμάστε που υπήρχαν παραγωγοί στο ραδιόφωνο και παίζανε τα τραγούδια που ο καθένας του άρεσαν να παίξει και γι' αυτόν τον λόγο έχει και ενδιαφέρον το ραδιόφωνο, ενώ τώρα είναι αδιάφορο και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση και τα περιοδικά και εφημερίδες, δηλαδή τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού, φτάσανε στον πάτο. Δεν πάνε πουθενά. Είναι σε μια αέναη, πώς να το πω, κατάσταση του τίποτα όμως. Δηλαδή γυρνάνε γύρω από ένας φαύλος κύκλος που δεν παράγει. Δεν παράγει τίποτα, δεν παράγει έργο. Διότι όταν κάνεις έναν δίσκο ο οποίος έχει 16 τραγούδια και από το δίσκο σου ακούγονται δύο, είναι ντροπή. Και είναι και αμαρτία για τα άλλα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο παραγωγός του ραδιοφώνου μπαίνει μέσα για να παίξει αυτά που του έχουν πει ότι θα παίξει. Γιατί τα πήρε ο ραδιοφωνατζής, ας πούμε, από τον επιχειρηματία, από την εταιρεία. Και... δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν παίζει αυτό που γουστάρει, αυτό που θέλει, αυτό που του αρέσει. Γιατί επιλέγει μέσα από το δίσκο τραγούδι το οποίο πρέπει να το παίξει, γιατί το είπε ο διευθυντής του, για παράδειγμα. Μα του αρέσει ένα άλλο τραγούδι. Και αρέσει και στον κόσμο. Και ο κόσμος βαρέθηκε να ακούει τα ίδια και τα ίδια. Και θέλει να ακούσει και άλλα τραγούδια. Και δεν του τα παίζετε. Και τα κλείσετε μαγαζιά. Δεν το έχετε καταλάβει. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχεις δίκιο. Δεν είναι απόλυτα έτσι όμως. Πώς είναι? Σε όλα τα πράγματα. Θα σου πω. Είναι ραδιόφωνα που λειτουργούν ανάλογα. Εγώ μίλησα για τα μέσα γενικά, έτσι. Ναι, αλλά πάμε στο ραδιόφωνο. Ναι, τώρα θα μιλήσουμε για το ραδιόφωνο. Ας πούμε εδώ, εμείς είμαστε ένα ραδιόφωνο που έχει τρεις παραγωγούς. Εντάξει. Από την αρχή του, από τη μέρα που δημιουργήθηκε, ο σχεδιασμός του ήταν τέτοιος να μην έχει παραγωγούς σε όλη την μέρα, ας πούμε, γιατί τώρα πια και τη νύχτα δεν έχουν οι περισσότεροι σταθμοί. Ήταν έτσι στημένος και το playlist του, το πρόγραμμά του, είναι αναλόγως στημένο. Και πώς θα σου το πω αυτό? Έτσι υπάρχουν κάποιοι παράμετροι. Και οι άλλοι σταθμοί το ίδιο κάνουν. Ναι. Όλοι.
Άρα ισαγκιόμια. Δεν είναι ισαγκιόμια. Γιατί δεν είναι, θα σου πω, παίζουν αρκετά πράγματα ρόλο. Και ακόμα και στη δημιουργία του playlist ενός σταθμού υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι που παίζουν ρόλο. Και που δεν είναι οι ίδιοι από σταθμό σε σταθμό. Όχι γιατί ο ένας είναι καλύτερος και ο άλλος είναι χειρότερος. Όχι. Σύμφωνο. Όμως, γιατί... συγγνώμη να σε διακόψω, ο σταθμός που έχει τον κατάλογο με τα τραγούδια, τον ίδιο θα παίξει και αύριο. Όχι. Κάθε πότε αλλάζει δηλαδή. Εγώ που φτιάχνω το playlist του Dirty, κάθε μέρα αλλάζει το πρόγραμμα του σταθμού. Αλλάζει, εννοείς, παίζουμε τα ίδια τραγούδια σε άλλη σειρά? Όχι. Άλλα τραγούδια? Δηλαδή, σήμερα, μέσα από έναν δίσκο, πόσα τραγούδια παίζετε? Θα σου πω. Από τον καινούριο σου δίσκο, για παράδειγμα, παίζουμε σίγουρα το Τέρμα το Ράδιο, παίζουμε σίγουρα το Εγώ. Έτσι. Και αυτό γίνεται. Και σε συνεννόηση με την εταιρεία αυτό σου. Αυτό σου είπα. Πριν λέω να άλλο. Τελειώσω. Όχι, άλλο λες. Γιατί μπορεί ταυτόχρονα να θέλουν να είναι πιο δυνατό το τραγούδι σου, το καινούριο που βγαίνει, και να παίζουν τα περισσότερα ραδιόφωνα. Πάει να μου πει γιορτάκι. Όχι. Και με πιάνει η βίγαδρα σε αυτήν. Πώ λειτουργούμε, Ρενό, τι πρέπει να καταλάβει. Δεν αφήνω. Παίζετε λοιπόν από το δίσκο μου τα δύο τραγούδια και τα υπόλοιπα 14 στο Βρόντο. Όχι ακόμα. Κάθε πότε πρέπει να παίζει ένα καινούριο τραγούδι? Συνέχεια. Συνέχεια. Αμέ. Μα αυτό, τι θα πει καινούργιο τραγούδι? Μισό λεπτό, συγγνώμη. Κάποια στιγμή είμαι με τον Γιώργο, τη σειρά μου, τον ιδιοκτήτη του σταθμού σας, ο οποίος τώρα μας ακούει από εκεί που βρίσκεται. Έτσι. Ήμασταν ακριβώς την ίδια ηλικία και γι' αυτό τον έλεγα σειρά. Και στο Στεφάνη που του έστειλα, αυτό το έγραφα πάνω. Καλό ταξίδι, σειρά μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου Γιώργο. Μέσα από το δίσκο λοιπόν, τον προηγούμενο, που υπήρχαν πάλι 16 τραγούδια, είχαν παίξει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 2. Και κάποια στιγμή θυμάσαι, Γιώργο, που βρισκόμασταν εκεί στο σκάφο σου, στη Μαρίνα του Φλίσβου, και συζητάγαμε. Και βάζει. Μάλλον το συζητάγαμε και μου λες να προωθήσουμε κάτι καινούριο, κάτι αυτό. Και σου λέω, τι να προωθήσουμε, ρε Γιώργο? Μέσα στο δίσκο υπάρχουν τραγούδια που δεν τα παίζει κανένας. Είναι δυνατόν? Το αν θα σε χάσω. Ναι. Και του λέω αυτό το τραγούδι και το βάζει και τα ακούει και μου, έλα ρε, πλάκα μου κάνεις, και δεν το παίζουμε αυτό το τραγούδι? Ναι, Γιώργο, δεν το παίζετε. Τόσο κακό κάνετε στον εαυτό σας, σε μένα και στον κόσμο. Δεν παίζετε τα τραγούδια που φτιάχνουν οι άνθρωποι με μεράκι, με αγάπη, με κόπο, έτσι, με μόχθο, και δεν τα παίζετε. Σου εξηγώ λοιπόν ότι έχεις δίκιο σε ένα μεγάλο βαθμό σε αυτό που λες, όμως αυτό έχει να κάνει και με το λάθος σύνολο. Όχι, δεν είναι λάθος συνεννόηση. Όταν βγήκε, ας πούμε, το Τέρμα το Ράδιο, εντάξει, σαν άκου τρέλα τώρα εγώ. Έβγαλα το Τέρμα το Ράδι και έκανα βίντεο κλιπ το Εγώ. Ναι. Κατάλαβες. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει. Αλλά πού να σε πρωτοπιάσουν εσύ? Να μην με πιάσεις. Γιατί να 500 τραγούδια. Μα γιατί να τον πιάσεις τώρα? Μα έχει σημασία. Γιατί... Άμα τον πιάσεις, πάει, χάθηκε. Ναι, άκου όμως. Εσύ είσαι. Παράδειγμα, μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για σένα. Ναι. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχεις πει 1000 τραγούδια. Ξέρω ποιο είναι ο αριθμός. Λιγότερα. Πολύ. Τα οποία όμως τα περισσότερα έχουν γίνει επιτυχίες και είναι διαχρονικά. Πολύ μεγάλος αριθμός από αυτά. Ωραία. Πολύ μεγάλος αριθμός. Εντάξει. Και εξακολουθείς να παράγεις τραγούδια. Ναι. Αν κάθε χρόνο εσύ βγάζεις 16 καινούργια τραγούδια, εγώ σαν Dirty, περίμενε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εγώ με σαν κόβεις. Dirty, σε κόβω γιατί θα με κόψεις εσύ. Εάν παίξω τα 16 καινούργια. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Άρα θα πρέπει να πάω κι εγώ τμηματικά, γιατί εγώ δεν θέλω σαν σταθμός και με το πρόγραμμα που έχω και με αυτό που πρεσβεύω σαν σταθμός, εγώ έχω ανάγκη να παίξω τι το δάδιο ζωής, παιδιά. Έχω εντάξει. Ανάγκη να παίξω το να ξαναρθείς, έχω ανάγκη να παίξω τον αετό. Σύμφωνο. Έχω ανάγκη να παίξω το αν θα σε χάσω, καταλαβαίνεις. Δεν αντιλέγω. Όχι. Η συχνότητα που το κάνετε είναι ανορθόδοξη για μένα. Όχι. Η συχνότητα ανάλογα με το πρόγραμμα του κάθε σταθμού και το σημείο στο οποίο είναι προσανατολισμένος αυτός ο σταθμός έχει διαφορετική σημασία. Εγώ λοιπόν, όταν εσύ έβγαλε το Τέρμα το Ράδιο, το στήριζα αυτό το τραγούδι γιατί και μου έκανε, γιατί και ο Νότης μου κάνει σαν καλλιτέχνης και είναι ένα καλλιτέχνης. Και ο Νότης θέλει να τα περιαυτολογήσει. Εννοείται αυτό. Και ειλικρινά, σε ευχαριστώ που με έβγαλε από δύσκολη θέση να αναγκαστώ να το πω εγώ. Και εγώ καμιά φορά αναγκάζομαι να το πω γιατί δεν το λέτε εσείς. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Μετά ήρθε το Εγώ. Επίσης ένα τραγούδι. Καθόλου εγώ εσύ ο τύπος. Καθόλου εγώ εσύ. Μετά θα τα άλλα ρε Σιέβη μου, τι θα κάνουμε, θα ακούσουμε τα τραγούδια. Πόσο συχνά θα παίζει ένα καινούριο τραγούδι? Εσείς, όταν...
Αυτό που σου λέω δεν έχει να κάνει με τον προσωπικό μου δίσκο. Όχι, δεν έχει να κάνει με μένα προσωπικά, ναι. Με τον υποφαινόμενο τύπο τραγουδιστάκο. Έχει να κάνει με το σύνολο του πράγματος. Δηλαδή, οι ακροατές βαριούνται να ακούνε τα ίδια και τα ίδια. Μου το έχουν πει χιλιάδες άνθρωποι από όλες τις κατηγορίες, αν υπάρχουν κατηγορίες στους ανθρώπους. Από όλες δηλαδή τις τάξεις των ανθρώπων, αν υπάρχουν τάξεις. Όλοι έχουν το ίδιο σκεπτικό. Δηλαδή, βάζω και το ράδιο, ρε παιδί μου, και ακούω τα ίδια και τα ίδια. Εγώ που ακούω ξένη μουσική, σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που βάζω για να ακούσω μουσική, με κουράζουν. Τα αγαπώ τα τραγούδια, με κουράζουν. Η συχνότητα επανάληψης των τραγουδιών σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και σαν playlist manager μιλώ αυτή τη στιγμή, έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με το μέσο όρο ακρόασης του σταθμού. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό το μοντέλο πραγματικά έτσι όπως φτιάχτηκε αυτό στο εξωτερικό και το φέραμε και το φορέσαμε εμείς εδώ. Έτσι λοιπόν εδώ, τελειώσαμε εδώ. Όχι, όχι το πες τώρα. Θέλουμε... Ναι, το πες. Αυτό ήταν ένας τρόπος λειτουργίας ραδιοφώνου στο εξωτερικό που ήρθε και το είπες. Στην Ελλάδα. Μα είναι δυνατόν να εφαρμόζουμε συνέχεια αυτά που κάνουν άλλοι λαοί με άλλο πολιτισμό. Σε κάποια με άλλ... πράγματα και λοιπόν... τεχνολογικά είμαστε πιο πίσω. Ακολουθούμε κάποια πράγματα. Δεν είμαστε καθόλου πίσω. Έχουμε τα ίδια μηχανήματα που έχουν και αυτοί. Όχι. Οι κονσόλες. Τα ίδια ακριβώς όμως. Ακριβώς τα ίδια. Οι κονσόλες που έχω εγώ είναι ακριβώς αυτές που παίζει α, και ο. Όχι. Μην πας στην κονσόλα που έχεις εσύ. Άλλο θέλω να σου πω. Οι κονσόλες που παίζουμε εμείς στα κέντρα διασκεδάσεως, όλοι μας είναι τα ίδια μηχανήματα που παίζουν και οι Rolling Stones. Τα ίδια μηχανήματα είναι. Ναι, αλλά σε άλλες ποσότητες. Εγώ μιλάω για ένα μοντέλο ραδιοφώνου. Δεν μιλάω μόνο για το. Στο έφερα σαν παράδειγμα ότι έχουμε τα ίδια πολεμοφόδια με εκείνους, με τη μόνη διαφορά που εμείς παράγουμε άλλο έργο. Αυτό λοιπόν που παράγουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν είναι τόσο αρεστό όσο νομίζετε ότι είναι. Έχετε μπει μέσα σε μικροκόσμους όπου λέτε εγώ αντιπροσωπεύω αυτό. Τι αντιπροσωπεύεις, τον κόσμο αντιπροσωπεύεις. Και γιατί θα πρέπει να έχεις αυτή τη μερίδα του κόσμου και όχι όλον τον κόσμο ο οποίος θα ακούει ωραία μουσική, ωραία τραγούδια. Να επιλέγετε εσείς τραγούδια τα οποία ταιριάζουν στο ύφος του σταθμού, δηλαδή λαϊκά τραγούδια, ρε παιδί μου. Αλλά πολλά. Πολλά. Ναι. Να υπάρχει δηλαδή πλούσιο αποτέλεσμα μέσα στην ημέρα, ούτως ώστε εγώ ακροατής να μείνω και να ακούω. Γιατί, κοίτα, μου βάλει και εκείνο το τραγούδι. Α, δεν το ξέρω κι αυτό. Από ποιον δίσκο είναι του τάδε. Αυτό συμβαίνει σε πληροφορώ και για παλαιότερα τραγούδια. Σύμφωνοι. Έτσι, δεν το συζητάμε. Εγώ άλλο θέλω να σου εξηγήσω. Για να σου δώσω λίγο να καταλάβεις και τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το μέσο. Το ότι φέραμε από το εξωτερικό ένα μοντέλο λειτουργίας ραδιοφώνου και το φέραμε και το εφαρμόσαμε στην Ελλάδα χωρίς όμως να έχουμε κάτσει να μελετήσουμε όλοι όσοι εμπλέκονται και τις παραμέτρους του και το πώς πρέπει να εφαρμοστεί και το ποιες είναι, ρε παιδί μου, οι βασικές του αρχές να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτό. Σε αυτό θα συμφωνήσω ότι έχεις δίκιο. Όμως δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που μου λες ότι θα παίζει ένα ραδιόφωνο όλα. Δεν θα παίζει πολύ. Γιατί η εξειδίκευση έχει μεγάλη σημασία. Εξειδίκευση γιατί, στο ραδιόφωνο σε τι? Εξειδίκευση στη μουσική. Άλλο εξαίρεση. Εξειδίκευση άλλο η μουσική. Η μουσική υπάρχει καλή και κακή. Υπάρχει ωραία μουσική, ωραία τραγούδια, άσχημη μουσική. Δηλαδή, άσχημα τοποθετημένες αυτές οι 7 νότες, 7 είναι όλες και όλες, είναι άσχημο τοποθετημένες και το αποτέλεσμα δεν είναι και τόσο εύηχο, τόσο καλό. Είναι μια επανάληψη. Μοιάζει με εκείνο, δηλαδή σαν το άλλο. Αδιάφορο πράγμα. Η δουλειά σας θα έπρεπε να είναι να βρίσκω ωραία τραγούδια που έβγαλε ο Βασίλης. Έβγαλε δίσκο ο Βασίλης. Και έχει μέσα που έχει 4 τραγούδια καλά. Και εγώ εμείς παίζουμε το ένα. Θα παίξω και τα άλλα 3. Και θα διαφοροποιηθώ από τους άλλους σταθμούς. Και αν το κάνουν όλοι, θα υπάρχει δηλαδή πλούτος ακουσμάτων όπως ήταν και στο παρελθόν. Στο παρελθόν δεν ήταν τόσο πολλά τα ραδιόφωνα. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό που σου λέω. Και στο παρελθόν δεν υπήρχε και τόσο έντονη ανάγκη να είσαι πιο ειδικός. Εγώ πιστεύω σε αυτό. Πιστεύω σε όλα τα επίπεδα στο να είσαι πιο ειδικός. Σε αυτό που κάνεις, σε αυτό που προσφέρεις. Δηλαδή, τι εξειδικεύσεις είναι αυτό υπάρχει. Που έλεγες εσύ προηγουμένως. Δεν μπορεί να είμαι γιατρός και να είμαι στο Υπουργείο Οικονομικών, παράδειγμα. Εγώ σου μιλάω για το τραγούδι το λαϊκό, για παράδειγμα. Για το τραγούδι το λαϊκό. Μέσα στην. Πώς να το πω, μέσα στην πλειάδα των τραγουδιών που υπάρχουν δηλαδή 2.000 τραγούδια. Καλά. Γιατί να παίζουμε τα 200? Δεν παίζουμε τα 200. Αυτά τα 500. Τα 500. Γιατί να μην παίξουμε και τα 2.000, αφού είναι καλά. Εμείς ορίζουμε ότι αυτά τα 2.000 από τα 10.000 που παρήχθησαν είναι ωραία τραγούδια. Γιατί να μην τα παίξουμε και τα 2.000 τραγούδια? Πρώτα απ' όλα, γιατί για να παίξει 2.000 τραγούδια σε ραδιοφωνικό δεν χρόνο, ακόμα και σε βάση του τετραώρου. Ναι. Παραδειγματικά το λέω. Εσύ. Ακόμη και με playlist θα πρέπει να περάσουν
Αν πούμε ότι ο ραδιοφωνικός καθαρός χρόνος του 24ωρο είναι περί ανάλογα τις διαφημίσεις και ανάλογα τις εκπομπές, το πόσο υπάρχει λόγος. Το κάναμε τώρα δηλαδή πολύ εξειδικευμένο, δεν μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Μιλάμε και καταλαβαίνόμαστε εμείς εκείνοι, ενδεχομένως δεν μας καταλαβαίνουν. Εγώ το είπα πολύ απλά. Νομίζω ότι είναι στήρο και το μέσον ραδιόφωνο όταν έχει να κάνει με τη μουσική, δηλαδή μουσικό ραδιόφωνο. Δεν μιλάω για τον Dirty, μιλάω για το ραδιόφωνο μα, γενικά. Και εγώ γενικά μιλάω, έτσι. Δεν μιλάω για τον Dirty. Νομίζω μιλάω ότι είναι στήρο. Συνολικά μιλάω. Νομίζω ότι έχει γίνει πιο πτωχό. Ήταν πιο πλούσιο το ραδιόφωνο μας. Έβαζες και άκουγες περισσότερα τραγούδια. Ήταν πιο πλούσιο το ραδιόφωνο, ξέρεις σε ποια φάση. Πριν να έρθει το playlist. Ναι, αυτό λέω, μα δεν είπα κάτι άλλο. Τότε υπήρχαν παραγωγοί, ήμασταν όλοι αυτό. Παραγωγοί. Και ήξερα, ας πούμε, ότι θα βάλω να ακούσω την Εύη που παίζει τέτοιο είδος. Τέτοιο ύφος. Τέτοιο ύφος. Ναι. Ή θα βάλω να ακούσω, ξέρω εγώ, τον Γιώργο. Ο οποίος παίζει μουσική δωματίου. Ναι. Επέλεγες. Αυτό, ναι. Αυτό είναι εξειδίκευση. Εγώ επιλέγω σαν μουσικός παραγωγός να παίζω μουσική δωματίου που είναι πολύ συγκεκριμένο είδος. Ναι. Και ύφος. Δεν θα μου ζητήσει να σου παίξω τον Σφαγιανάκη. Όταν όμως είμαι ένα ραδιόφωνο που παίζω γενικά όλους τους Έλληνες, για παράδειγμα τραγουδιστές, που αναφέρονται στο λαϊκό, λαϊκό με την έννοια του όρου λαϊκό, αυτό που απευθύνεται στον λαό δηλαδή, τραγούδι, που μέσα σε αυτά που απευθύνονται στον λαό μπορεί ηχητικά να μην είναι σαν και καλά μόνο μπουζούκια. Ναι, έτσι, λαϊκό ναι, είναι και ένα τραγούδι το οποίο είναι ενορχιστρωμένο με κιθάρες, αλλά το πνεύμα του τραγουδιού, ο λόγος του, το ύφος του, απευθύνεται σε πολύ κόσμο. Λαϊκό είναι και αυτό. Το popular που λένε στην Αγγλία, το pop δηλαδή. Το pop δεν είναι το μοντερνικό που παίζουν εδώ πέρα. Δηλαδή, ο Σάκης, ας πούμε, δεν είναι pop. Μπορεί να κάνεις τέτοιο τραγούδι και να μην είσαι pop. Να μην είσαι popular, διάσημος, λαϊκός. Να σε έχει ακούσει δηλαδή πολλοί κόσμοι με αυτή την έννοια. Ναι. Ίσως είναι λίγο έτσι και το μπερδεύω. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, εάν παίξει το ραδιόφωνο περισσότερο τραγούδι και όχι επαναλήψεις των ιδίων τραγουδιών πάνω στην βάση του playlist και του καταλόγου που μας φέραν από το εξωτερικό, καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα. Εσείς θα βγείτε κερδισμένοι. Γιατί θα σας ακούει περισσότερος κόσμος. Τώρα νομίζετε ότι σας ακούει ο κόσμος που νομίζετε ότι σας ακούει. Δεν είναι έτσι. Βαυκαλίζεστε. Αυτό δεν είναι να ξέρεις ότι έχει ένα μεγάλο ποσοστό στο τι συμβαίνει, παίζει. Οι δισκογραφικές εταιρείες. Βέβαια. Και. Εγώ θυμάμαι που έλεγα πριν από 15 χρόνια στους διευθυντές των εταιρείων. Καλά. Εσείς δεν τρέπεστε. Όμως εγώ δεν σας επιτρέπω να κάθεστε με τον Νικολακόπουλο, για παράδειγμα, που είπε προηγουμένως ο Νίκος, και να ακούτε τον δίσκο μου για να κρίνετε τι θα παίξετε. Σας το απαγορεύω. Κατάλαβες, Κώστα, έλεγα τότε του διευθυντή. Σας απαγορεύω να κρίνετε τον δίσκο μου κατά αυτόν τον τρόπο. Τι αρέσει τώρα και τι ταιριάζει στο ραδιόφωνο. Μην φτάσει και μισός να παίξει, ρε πλάκα μας κάνετε. Να τις κατά καλλιτέχνες είμαστε, ας πούμε, όταν μας ορίζετε τη ζωή μας με τέτοιο βάρβαρο τρόπο, με τέτοια βαναυσότητα, ας πούμε, του τύπου εσείς θα κρίνετε τι θα παίξετε. Πρέπει να από εδώ. Και βρίσκομαι εδώ πέρα και σας λέω αυτά που σας λέω, κατάλαβες. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Και όταν τους έλεγα ο τρόπος για να σκοτώσετε την πειρατεία, τότε που η πειρατεία φούντωσε και περνάγανε οι μαύροι, οι νέγροι, ας πούμε, και πουλάγανε μέσα στις καφετέρειες και στα εστιατόρια τους δίσκους που παρήγαγε μια εταιρεία που πλήρωσε για να τα παράξει. Ένας τραγουδιστής ο οποίος κοπίασε για να τα βρει, να τα τραγουδήσει. Άνθρωποι δημιουργοί οι οποίοι βγάλαν την ψυχή τους μέσα σε αυτό. Και όλο αυτό το πράγμα σου το έκλεβε ένας παραχαράκτης. Κοινός παραχαράκτης, ρε παιδί μου, δεν είναι. Παραχάραξη δεν είναι αυτό το δίσκο, ναι. Όταν σε συλλάβει κάποιος να έχει κάνει παραχάραξη νομισμάτων, τι σου κάνει. Τι μπουζουριάζει. Α, ναι. Και γι' αυτό γιατί δεν σε κάνει το ίδιο. Γιατί. Τόσο απλά. Και έχω πει τότε την λύση, αλλά δεν την ακολούθησε κανένας, διότι ο υποφαινόμενος τύπος είναι επί της ουσίας, δεν είναι για το θεαθήνε. Είχα πει τότε σε τρεις διευθυντές τα ίδια πράγματα δισκογραφικών εταιριών. Ο μόνος τρόπος είναι η κοινή. Απόφαση να κάνετε πράξη κάτι το οποίο είναι δίκαιο. Τι είναι αυτό? Όλοι μαζί που ασχολούνται, η βιομηχανία δηλαδή της μουσικής, εταιρείες και εργαζόμενοι, τραγουδιστές, συνθέτες, στιχουργοί, όλοι δηλαδή οι δημιουργοί και όλος ο κόσμος, μία πορεία στα πεζοδρόμια, όπως επάνω και με στη μέση του δρόμου, να κόβουμε την κίνηση, έτσι. Δηλαδή
Τι σοή ελευθερία είναι αυτή, ότι όταν εγώ περνάω τα όρια τα δικά σου, μπαίνω στον δρόμο, ας πούμε, και δεν σε αφήνω να περάσεις. Γιατί κάνω, λέει, πορεία. Εκεί τι πρέπει να απαγορεύεις εμένα να πάω στη δουλειά μου, γιατί κάνεις εσύ πορεία. Στο πεζοδρόμιο, λοιπόν, με τρεις επιστολές. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρωθυπουργό και τον υπουργό δικαιοσύνης. Όχι ζητώντας, καταγγέλλοντας. Σας καταγγέλλω ως συναυτουργό στην εγκληματική πράξη της παραχάραξης της περιουσίας μας και της πνευματικής μας ιδιοκτησίας, διότι επιτρέπεται σε ανθρώπους οι οποίοι παράνομα βρίσκονται στην χώρα μας να πουλούν την περιουσία μας όπου θέλουν, όπως θέλουν, όποτε θέλουν. Και όλα τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξωτελισμού φυσικά θα ήταν από πίσω να παρακολουθούν. Άρα θα δίναμε μεγάλη έκταση στο γεγονός. Θα πέθαινε σε μία μέρα η πειρατεία. Διότι θα αναγκάζαμε αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, τους υπαλλήλους μας δηλαδή τότε, να πάρουν αποφάσεις να σταματήσουν το καρκίνωμα του να παραχαράσω εγώ την δική σου περιουσία. Δεν το κάναμε. Άμεσα μέτρα. Όχι λόγια. Τώρα που τελειώσαν τα λόγια, γιατί τέλειωσε και η ώρα. Έτσι είναι αυτά. Λίγα είπαμε πάλι. Δεν σου είπα ότι ο χρόνος είναι αυτός που τρώει τα παιδιά του. Ναι. Τι θα γίνει τώρα. Θυμάσαι μια φορά πριν από χρόνια που είχες έρθει μια Παρασκευή, κάναμε μια εκπομπή, μεσημέρι ήταν τότε. Βέβαια, μια Παρασκευή, μεσημέρι. Είχες έρθει την ώρα της εκπομπής και είπες, μου άρεσε, θα ξανάρθω και ήρθες την επόμενη Παρασκευή αμέσως. Η Παρασκευή τι είναι, τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει, η ονομασία, η ημέρα αυτή η ονομασία. Η Παρασκευή. Ναι, τι. Παρασκευάζω. Αυτό. Είναι η προπαρασκευή για την κυρία ημέρα, την Κυριακή. Δεν είναι προ-Παρασκευή, όμως είναι Παρασκευή. Ναι. Και το Σάββατο. Το Σάββατο είναι εβραϊκό τελείως. Εβραϊκό. Απόλυτα εβραϊκό. Είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο Παρασκευή. Ετοιμασία δηλαδή για την κυρία ημέρα, την Κυριακή. Και μας έκατσε στη μέση και το Σαμπάτ. Σάββατ. Κατάλαβες τι έχουμε πάθει. Πάρα πολύ ωραία περνάω όταν έρχεσαι. Πόσο συγκεκριμένοι είμαστε. Και μου φτιάχνεις και τη διάθεση. Εκτός από κάτι σημεία που με ρίχνεις λίγο γιατί νιώθω έτσι ότι τρομάζω. Ναι, αλλά μετά σε φτιάχνω πάλι. Μετά όμως μου φτιάχνεις τη διάθεση. Αλήθεια. Όταν είναι όλα τα ίδια, ναι, όπως είπα προηγουμένως για το ραδιόφωνο, δεν έχει ενδιαφέρον. Όταν έχει αναλλαγές, το πράγμα έχει ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να είσαι δηλαδή με στην τρελή χαρά συνέχεια. Βαριέσαι. Κάποια στιγμή πια δεν θα τη νιώθεις τη χαρά. Όταν δεν έχεις καμπανέβασμα, δηλαδή. Να μην λυμνάζουν και τα ύδατα. Έτσι. Αυτό. Η Ελλάδα τι ήταν, ανέκαθεν. Η λαροτραγωδία χαρμολύπη. Για να μπορείς να νιώθεις το ένα, πρέπει να υπάρχει και το άλλο. Νότι Σακενάκη. Εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και σήμερα στην Dirty 98,6. Που τα είπαμε. Πόσο πια μιλήσαμε, δύο κουβέντες είπαμε, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να γελάσω, πια είναι βήχας. Δεν πειράζει. Περαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχόμαστε ένα πολύ ωραίο φινάλε απόψε και αύριο. Τελείωμα λέγεται, Δημού, τώρα. Τελείωμα. Φινάλε της καρδιάς μου και ρωτάμε, το έχεις πει όμως. Εντάξει, είδες. Σε πρόλαβα στη γωνία. Και τραγουδάρα κιόλας. Ωραίο τραγούδι. Ναι. Ο Τάκης ο Σούκας έχει γράψει. Με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή, με το φινάλε της καρδιάς. Λοιπόν, πολύ καλή αρχή στη Θεσσαλονίκη μετά ευχαριστώ το Πάσχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είστε επανειδήν. Ευχαριστώ για όλα. Για τη φιλοξενία και για τη χαρά που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους οι οποίοι αρέσκονται στο να ακούνε τα τραγούδια που εγώ και ο παραγωγός μου και οι άνθρωποι δημιουργοί φτιάχνουμε. Αυτό δεν μ' άρεσε που είπα. Εγώ και ο παραγωγός μου και τους έβαλα όλους μετά. Αυτά που φτιάχνουν κάποιοι άνθρωποι δημιουργοί και εμείς παίρνουμε, τα βρίσκουμε και τα κάνουμε έτσι όπως τα κάνουμε και τα δίνουμε στον κόσμο. Αυτή την σειρά καλύτερα νομίζω είναι. Είναι χαρά μου όταν συνομιλούμε, γιατί ξέρεις, με φέρνει σε επαφή με τον κόσμο. Γιατί τα λέμε ωραία. Εκτός αυτού, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνω και εγώ έχουν ανάγκη κάποια στιγμή να το επικοινωνήσουν, δηλαδή να το μοιραστούν έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Είστε επανειδήν λοιπόν. Βεβαίως. Και εύχομαι να είναι πάλι σύντομα. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Αν έχει ενδιαφέρον η κουβέντα, γιατί να μην την ξανακάνεις. Δεν πιστεύω εγώ ότι γίνεται να γίνει κουβέντα με σένα χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον. Το λέω πολύ ανοιχτά αυτό. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαι αδιάφορο. Δεν είσαι καθόλου αδιάφορο. Πλάσμα. Δεν είσαι αδιάφορο. Φυλάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.